Καλησπέρα και σε κύριε. Άλλη μια εκπομπή ανεμολόγιο ξεκινάει. Απόψε μαζί μας ο κύριος Βλάσης Ερασιάς. Καλησπέρα κύριε Ερασιά. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Συγγραφέας. 18 βιβλίων μέχρι στιγμής. Ναι. Μέχρι στιγμής όπως το πες, σωστά. Με επίκεντρο τον Έλληνα και την αρχαιότητα. Κατά κανόνα, έχω και κάποια άλλα που φεύγουν από το θέμα, αλλά η κύρια εστίαση είναι εκεί. Θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα, δώστε μας μια περιγραφή. Ναι, συγγράφω από τη δεκαετία του 80, αλλά εστίασα στο θέμα που ανέφερες, δηλαδή την αρχαία Ελλάδα, από τη δεκαετία του 90. Με μια έτσι στρατηγική, δηλαδή να παρουσιαστούν κάποια πράγματα που κατεξοχήν έχουν διαφημιστεί από την αρχαία Ελλάδα, με πρώτο και κύριο βέβαια τη θρησκεία της. Μετά υπήρχαν κάποιες πτυχές της, όπως λόγω χάρη η αρχαία Σπάρτη που έχει συκοφαντηθεί, κάποιες θεότητες που έχουν κατεξευτελιστεί, θα λέγαμε, στη σύγχρονη, ας πούμε, χρήση των ονομάτων τους, και προσπαθώ κατά κανόνα να αποκαταστήσω κάποια πράγματα. Όταν αυτό το στάδιο θεώρησα ότι το ξεπέρασα, κάνω πλέον μία προσπάθεια να συνοψίσουμε κάποια δεδομένα για την αρχαία Ελλάδα. Έβγαλα ένα φιλοσοφικό λεξικό που περνά όλους τους όρους μέσα και τους κάνω προσβάσιμους. Το λέω θύραθεν φιλοσοφικό λεξικό, δηλαδή φιλοσοφικό λεξικό των άλλων, των απέξων, γιατί οι χριστιανοί μας θεωρούσαν ότι η σοφία μας ήταν θύραθεν, ήταν απέξων. Εγώ τον απαλωτριώνω αυτό το χαρακτηρισμό και το χρησιμοποιώ θετικά, ότι ναι, είναι θύραθεν το φιλοσοφικό μου λεξικό. Ένα απλό λεξικό που κάνει προσβάσιμες τις έννοιες στον μέσο άνθρωπο για να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα απευθύνονται στον φυσιολογικό άνθρωπο. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να τα πλησιάσει, δεν είναι μόνο για να είναι κλειδωμένα μέσα στα πανεπιστήμια. Και μετά έκανα και μία σειρά από διαλέξεις πάνω στην αρετή, δηλαδή έπιασα μία-μία από τις αρετές, τις ανέλησα, όλη τους την ιστορία, πώς πρωτοϋπόθησαν, πώς εξελίχθηκαν και μετά πώς διεστράφησαν από τον κυρίαρχο τωρινό πολιτισμό, και την πρώτη σειρά ήδη την εξέδωσα σε ένα βιβλίο, τόμος πρώτος, και ήδη ετοιμάζουμε να εκδώσουμε τον δεύτερο τόμο, που λέει «Αρετή, το αξιακό σύστημα των Ελλήνων». Τέλεια. Θέλω να περάσουμε λίγο στο σήμερα και γενικότερα στο ότι λένε κάποιοι ότι ο Έλληνας δεν φταίει για όλα αυτά που περνάει. Λοιπόν, από την πολιτική σκηνή, από τις κυβερνήσεις που ανεβαίνουν, ποια είναι η γνώμη σας πάνω στο θέμα? Ο Έλληνας φταίει για αυτά που περνάει ή δεν φταίει? Κοίταξε, άμα ξεκινήσουμε από το ότι ο κάθε λαός, υπάρχει ένα έτσι λεκθέν που στέκει, ας πούμε, ότι ο κάθε λαός έχει την ηγεσία και κατά προέκταση τη μοίρα που του αξίζει. Οπότε ο Έλληνας δεν μπορεί να είναι αμέτωχος. Στην τελική, αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα εδώ και δεκαετίες δεν είναι δικτάτορες, είναι εκλεγμένοι. Και εφόσον είναι εκλεγμένοι, σημαίνει ότι αυτή είναι η επιθυμητή ηγεσία αυτού του λαού. Και εκεί μπαίνει το ερώτημα της ευθύνης, βέβαια. Γιατί όταν εκλέγεις κάποιον και μετά κάνει κάτι και τον επανεκλέγεις, ή εκλέγεις κάποιον αντίστοιχό του και μετά κάνει τα ίδια και εσύ συνεχίζεις ακάθεκτος, εκεί πέρα δεν μπορεί να λες ότι δεν έχεις ευθύνη για αυτό που τελικά διαμορφώθηκε εξαιτίας αυτών που έχεις ψηφίσει. Βέβαια, ο Έλληνας, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τα μας αρέσει βέβαια να λέμε δεν έχουμε ευθύνη και φταίνε κάποιοι άλλοι, αλλά έχουμε ευθύνη για αυτήν την κατάσταση που υπάρχει τώρα. Υπάρχει ευθύνη, άμεση ευθύνη. Αυτό που ζούμε, τη μοίρα μας, ο κάθε άνθρωπος τη μοίρα του την καθορίζει ο ίδιος. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν έχουμε ευθύνη. Σωστά. Πολύ σωστά. Έχει χάσει τη λογική του Έλληνας? Έχει χάσει την επαφή με τις έννοιες? Κοίταξε, υπό την έννοια να έχει χάσει σημαίνει ότι είχε κάτι και το έχασε, ας πούμε. Ο Έλληνας, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πέρασε από ένα εκπαιδευτικό σύστημα, εγώ τελείωσα τη δεκαετία του 70 βέβαια, αλλά και τα μετά εκπαιδευτικά συστήματα ακόμα χειρότερα. Δεν ήταν εκπαιδευτικά συστήματα που δημιουργούσαν μέσα στον άνθρωπο, στον αυριανό πολίτη, την έννοια της λογικής, της
επαγωγικής σκέψης, ότι αυτό, άρα εκείνο, ώστε να μπορέσεις να σκεφτείς κάποια πράγματα έτσι με απαιτήσεις ή να κάνεις μια σοβαρή ανάλυση. Οπότε αυτό που φτιάχτηκε, αυτό ξαμολύθηκε στην κοινωνία έξω και αυτό δημιούργησε τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας. Δεν θεωρώ ότι έχασε κάποια επαφή, γιατί δεν την είχε ποτέ. Και άμα δούμε και τους πολιτικούς με τον τρόπο που μιλάνε και την προπαγάνδα που κάνουν, ουσιαστικά απευθύνονται σε κόσμο ο οποίος κινείται στο συναισθηματικό επίπεδο, στο υπερσυναισθηματικό επίπεδο θα λέγαμε, και όχι στο επίπεδο της λογικής. Κατά κανόνα το χτυπάνε τον Έλληνα στο συνέστημα. Οι πολιτικοί, οι διαφημιστές, οποιοδήποτε θέλει να το χειριστεί. Και από τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι περνάει αυτό. Μας θεωρούν ότι είμαστε όντα τα οποία στερούμαστε έτσι, λογικής, ή δυνατότητας λογικής ανάλυσης και κάπου δικαιώνονται βέβαια, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι έτσι και θετικό, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι έτσι. Ωραία. Η αρετή πόσο απέχει από το σύγχρονο Έλληνα? Η αρετή. Ναι, αυτό θα μπορούσα να απαντήσω, αυτό είναι και ένας, η απάντησή μου θα μπορούσε να πει, να ξεκινήσει από το γιατί το έφτιαξα αυτό το βιβλίο για την αρετή, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε ένα τέτοιο βιβλίο. Και τελειώσαμε το σχολείο και κανείς δεν μας δίδαξε τι είναι η αρετή ή να μας αναλύσει τις διάφορες επιμέρους αρετές, γιατί οι προγονείς μας αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που λένε αρετή θεωρούσαν ότι είναι μεταβιβάσιμο, δηλαδή εφόσον το ερμηνεύεις λογικά μπορείς να το μεταβιβάσεις για διδασκαλία σε ανθρώπους. Το σχολείο που τελείωσα εγώ και τα σχολεία ακόμα χειρότερα, πόσο μάλλον τα σχολεία μετά που έχουν αποδομήσει τα πάντα. Έτσι. Όχι αρετή δεν δίδαξαν, ουσιαστικά δεν πλησίασαν τον μαθητή έστω και στο ελάχιστο σε αυτό που πραγματικά είναι ο ελληνικός πολιτισμός, η αρχαία Ελλάδα ή αυτό τέλος πάντων που ο μορφωμένος σήμερα ελληνιστής όπου γης θαυμάζει. Εμείς έτσι κάνουμε μια καπηλευτική χρήση των Ελλήνων, όποτε μας βολεύει βέβαια, οι πρόγονοι που κάνουν αυτά και εκεί, και αν μας ρωτήσει κάποιος με μια έτσι απαιτητική ερώτηση, τι ακριβώς κάνουν οι πρόγονοι, δεν μπορούμε να απαντήσουμε και δεν μπορούμε να απαντήσουμε όχι γιατί δεν διαβάσαμε, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό ένας άνθρωπος που έχει μπει στην παραγωγή να διαβάζει. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν έφεση και έχουν φιλομάθεια διαβάζουν. Το σχολείο, το επίσημο σχολείο του κράτους στο οποίο είμαστε πίκο, οφείλε να μας είχε δώσει αυτά τα όπλα, να ξέρουμε. Δεν μπορεί να τελειώνουμε, να χαλάμε δηλαδή 6 και 6, 12 χρόνια από τη ζωή μας και να βγαίνουμε στην κοινωνία χωρίς να γνωρίζουμε καν τι ήταν οι πρόγονοί μας ή αν μας ρωτήσει κάποιος σε αυτές τις κοινοτυπίες σου, λέει ο ιερός βράχος του Παρθενώνος, ας πούμε, και λέει ο άλλος και γιατί είναι ιερός. Εκεί δεν μπορεί να απαντήσει ο κόσμος ή γίνονται κάτι άλλο και λέει εμείς όταν κάνουμε φιλοσοφία αυτή τρώγαμε βελανίδια, ένα πολύ γελίο πράγμα που ακούμε στην Ευρώπη. Θερμοκήπια παπαγάλων μας λέει ένας φίλος, ο Δημήτρης. Καλά το λέει. Αν ρωτηθούμε και όταν αυτοί τρώγαν βελανίδια, λοιπόν, όπως πολύ σωστά μας το λες, εμείς τι ακριβώς λέγαμε εδώ, κάποιος δεν μπορεί να απαντήσει. Έχει απομακρυνθεί από την ελληνική φιλοσοφία ο Έλληνας? Την έχει απομακρυνθεί, όπως και το άλλο που είπαμε, αν είχε πολλή συλλογική, δεν την είχε ποτέ για να απομακρυνθεί, γιατί δεν του τη δίδαξε, δεν έχει πλησιάσει καθόλου σε αυτό το σύστημα, το οποίο το τραγικό είναι ότι είναι διδακτέο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν στα παιδάκια τα μικρά, γιατί το αστείο είναι ότι τα μικρά παιδιά είναι πιο λογικά από εμάς. Δηλαδή, αρκεί να τους τα πεις απλά τα πράγματα, έχουν μεγαλύτερη κατανόηση των πραγμάτων από όσο ένας ενήλικος άνθρωπος που έχει ήδη στραμπατσαριστεί και του έχει πειραχτεί το μυαλό. Δεν είχαμε ποτέ επαφή με την ελληνική φιλοσοφία ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε απομακρυνθεί, απλώς δεν την γνωρίσαμε ποτέ. Αγνοούμε δηλαδή και ονόματα, όχι θέσεις ή λεγόμενα ή δόγματα της ελληνικής φιλοσοφίας. Εμείς δεν ξέρουμε και τα ονόματα καν. Δηλαδή, άμα πιάσουμε τη συνοδό στα δύο και περπατάμε και λέμε, ας πούμε, ποιος ίδρυσε, ξέρω εγώ, τον κήπο ή τη στοά κτλ. Ναι, υπάρχει άρνοια. Και πολλές απαντήσεις. Εντάξει, από ανθρώπους που υποτίθεται έχουν τελειώσει. Δηλαδή, αυτό που θεσμικά το ελληνικό κράτος έπρεπε να έχει σαν εκπαίδευση στοιχειώδη. Δηλαδή, ότι ρε παιδί μου έβγαλε άλλο ένα λύκειο, τελείωσε, ας πούμε. Έχει βγει υποτίθεται στην κοινωνία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει ο μέσος Έλληνας. Έχουμε μάθει, ας πούμε, κάποια πράγματα στο σχολείο, κάποιες κατηγορίες στα μαθηματικά, κάποια πράγματα στη γραμματική, αλλά δεν μας έχουν μάθει να σκεπτόμαστε, κατά μία έννοια.
ξέρεις, κανείς εξουσιαστής δεν ενδιαφέρεται να μάθει τον, αυτό που τον θέλει να τον έχει υπήκο, όχι πολίτη, να σκέπτεται. Γιατί ακριβώς δεν θα δούλευε η προπαγάνδα που είχαμε πιο πριν που απευθύνεται στο συναισθηματικό. Πρέπει ο άνθρωπος να σκέφτεται με την κοιλιά ή το υπογάστριο και όχι με το μυαλό. Αν μάθει τον άνθρωπο να κάνει επαγωγές, να είναι απαιτητικός, να ζητάει αναλύσεις, τότε πρέπει και εσύ απέναντί του, μετά αν θέλεις εσύ να ηγηθείς αυτού του πολίτη ή του συνόλου των πολιτών που είναι ο λαός, υπάρχουν άλλες απαιτήσεις για σένα πλέον. Δεν μπορεί να κοροϊδεύεις, δεν μπορεί να εξαπατάς, δεν μπορεί να ρίχνεις συνθήματα, πρέπει να εξηγείς. Και πρέπει να λογοδοτείς επίσης για αυτά που υποσχέθηκες και δεν έκανες. Δεν νομίζω ότι είναι επιθυμητό ιδιαίτερα στο να μάθεις τον κόσμο να σκέφτεται για το σύγχρονο καθεστώς αυτό που γνωρίζουμε όλοι γύρω μας. Χαμός. Ο νεοέλληνας πώς απέχει από τον Έλληνα? Όσο αυτό το νεό που ακυρώνει το δικαίωμα να λέγεται Έλληνας. Κανονικά, απόγονοι των ίδιων ανθρώπων είμαστε, στον ίδιο τόπο, το ίδιο νερό πίνουμε, τον ίδιο αέρα να πνίγουμε. Κανονικά πρέπει να ήμασταν ό,τι ήταν και αυτοί. Αλλά μεσολαβεί αυτό το νεό. Όταν χρησιμοποιήσεις το νεό, σημαίνει ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Ότι δεν είσαι το αυθεντικό. Απέχει ακριβώς, αν προσθέσουμε όλα όσα είπαμε πιο πριν, αλλά περισσότερο θα ήταν το να προβληματιστούμε γιατί απέχει, ας πούμε. Όχι, ότι απέχει, απέχει. Το γιατί απέχει. Απέχει ακριβώς γιατί αυτοί που θέλαν να τον διαμορφώσουν, λέμε μόρφωση, έτσι, εκπαίδευση. Αυτοί που θέλαν λοιπόν να τον μορφώσουν, να του δώσουν σχήμα, να τον κάνουν άνθρωπο, να τον παραδώσουν στην κοινωνία, δεν ενδιαφερόντουσαν να τον κάνουν Έλληνα. Γιατί, όπως είπαμε και πιο πριν, ο Έλληνας είναι και ένα απαιτητικό είδος. Δηλαδή, εμείς ήμασταν ένας λαός που είχαμε φτιάξει ένα πολιτισμό βασισμένο πάνω στη λογική ερμηνεία του κόσμου, πάνω στον ορθό λόγο, πάνω στην εξάλληψη της σκοτεινής πλευράς του φαντασιακού. Είμαστε βασισμένοι πάνω στη διάβγεια, πάνω στην επαγωγή, πάνω στο συμπέρασμα, πάνω στην αιτιολόγηση. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι επιθυμητό και φυσικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Οπότε μπαίνει αυτό το νεό και μας σώζει, μας συνδέει, δίνοντάς μας έτσι μια σχέση σπροχτή. Αλλά το ωραίο είναι ότι επειδή ο άνθρωπος είναι κάτι που διαμορφώνεται και απλώς είμαστε έτσι γιατί δεν μας διαμορφώσαν αυτοί, υπάρχει και η αντεπίθεση ότι μέχρι να μπορέσουμε εμείς κάποτε να μπορέσουμε να πιέσουμε να υπάρχει το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα που να φτιάχνει οι Έλληνες, μπορούμε εμείς που μας χτύπησε η μηχανή άσχημα, αλλά δεν μας έπιασε καλά, δεν μας ισοκόπησε στο μυαλό, τα στραβοχτυπημένα προϊόντα της μηχανής που λέμε, να συνεχίσουμε τώρα να διορθώσουμε το κακό, να αρχίσουμε να διαβάζουμε μόνοι μας, να βάζουμε αναζητήσεις, να συζητάμε με φίλους μας, να μην συζητάμε μέσα χλαμάρες. Ένας καφές τον απολαμβάνεις το ίδιο όμορφο, με το να συζητάς όμορφα πράγματα, φιλοσοφικά, πολιτικά. Μην χανόμαστε στο lifestyle και στην μπούρδα που μας περάσαν ιδίως από τη δεκαετία του 90 και μετά. Ψυχαγωγία δημοτικού, θα έλεγα. Ναι. Κρατάμε τον κόσμο σε μια διασκέδαση για να... Δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο το λεγόμενο lifestyle, με συγκεκριμένα περιοδικά που πυροδοτήθηκαν από συγκεκριμένους ανθρώπους που πίσω είχαν συγκεκριμένα πράγματα και στρέψανε τον κόσμο από μια έτσι προβληματιζόμενη κατάσταση. Δηλαδή, την εποχή τη δικιά μου, όταν ήμουν 20, θεωρείται ότι ήταν trendy που λένε σήμερα να διαβάζεις, ας πούμε, και να μελετάς και να κάνεις συζητήσεις κτλ. Μετά στρέψαν τον κόσμο στο να ασχολείται με τι φοράει, το πώς πρέπει να στηθεί καλά για να κάνει φιγούρα και παρήχθη ουσιαστικά μια ανθρώπινη στάση του μηδενός, δηλαδή του τίποτε. Αυτό το τίποτε είναι που μας έφερε και εδώ, γιατί μας φέρανε στο τίποτε ώστε να μπορέσουν μετά να μας μαλώσουν γι' αυτό, να μας πιάσουν από τα αυτή, να μας βγάλουν στη σέντρα και να μας πούνε γιατί είσαστε αυτό που είσαστε και να μας δέσουν με αυτά που τα τελευταία 5-6 χρόνια βλέπουμε. Στήσανε αυτό, δηλαδή δεν πήγαινε ο Έλληνας μόνος του προς τα εκεί, τον στήσανε,
Μια τεχνητή κρίση. Τον βάλανε να κυνηγάει με χλιμπίδια, του φουσκώσαν το μυαλό και κάποια στιγμή μετά τον πιάσανε εκεί που τον είχαν πάει αυτοί και του λένε γιατί είσαι έτσι, αφού τον είχαν φτιάξει αυτοί. Και τον φέρανε υπόλογο τώρα και κατηγορούμενο. Συντάσσεστε με τους στοϊκούς φιλοσόφους? Εγώ συντάσσομαι με όλους τους φιλοσόφους, απλώς και δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να βάζουμε μια ταμπέλα σήμερα, γιατί βλέπω πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με τα αρχαιοελληνικά που κάνουν ταμπέλες και λέει εγώ είμαι Επικούριος, εγώ είμαι Στοϊκός, εγώ είμαι Πλατωνικός, και υπάρχει και μια ποδοσφαιροποίηση ότι κάνει ο ένας επίθεση στον άλλον. Οι σχολές οι δικές μας ήταν συμπληρωματικές, δηλαδή δεν κουβαλάγαν μια αποκλειστικότητα που φοράγεις μια ταμπέλα και έλεγες θα μπορώ τώρα να πολεμήσω τους άλλους. Απλώς ο στοικισμός είναι μια πρόταση για τον άνθρωπο που τον ενισχύει σε ένα θεσμικό περιβάλλον όπως το σημερινό. Δηλαδή, οι σχολές ας πούμε, της ελληνιστικής εποχής, όπως οι Επικούροι ή οι Στοικοί, είχαν ένα πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον αντίστοιχο με το τωρινό. Δηλαδή, δεν έβγαινε στην αγορά έξω να φτιάξει τους νόμους εσύ, να αγορεύσεις κτλ. Ήταν ετεροθεσμιζόμενη κατάσταση όπως είναι και τώρα. Κάποιοι άλλοι αποφασίζανε για σένα. Άρα τι έμενε? Έμενε ο προσωπικός χώρος. Πώς θα κινηθείς εσύ και αν θα είσαι σωστός εσύ στη ζωή σου. Οπότε από εκεί και πέρα δίνει περισσότερο λύσεις σήμερα από όσο κάποιος που ασχολείται με μια ζητήματα κοσμολογίας ή ξέρω εγώ με κάποιες ουτοπίες πως πρέπει να είναι σωστή πολιτεία. Εδώ έχουμε κάποιες συνταγές ότι έτσι πρέπει να στέκεσαι σαν άνθρωπος και κατά κάποιο τρόπο δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι στην εποχή της Ρωμαιοκρατίας, τουλάχιστον δηλαδή για 5 αιώνες από το 200 π.Χ. ή έως το 300 μ.Χ. ο στοικισμός ήταν κυρίαρχη σχολή στον τότε γνωστό κόσμο, στην ρωμαιοκρατούμενη ας πούμε αυτοκρατορία, γιατί ακριβώς ήταν ένα τέτοιο θεσμικό περιβάλλον όπως και τώρα. Δεν κατέβαινε ο πολίτης στην αγορά να κάνει αυτό, στη βουλιφόρα αγορά, να φτιάξει τους θεσμούς του, να πολεμήσει απάνω στο βήμα του ομιλητή κτλ. Αυτά τα είχαν τακτοποιήσει οι άλλοι και εσύ όφιλες απλώς να ζήσεις σωστά μέσα σε ένα προκαθορισμένο περιβάλλον. Οπότε και λειτουργήσε και σήμερα είναι καλή πρόταση για το σύγχρονο άνθρωπο όπως μας τα έχουν φτιάξει εδώ και πρέπει να ζήσουμε μέσα σε αυτά τα πράγματα. Περάσαμε ας πούμε από το 100 π.Χ. και μετά σε ένα θρησκευτικό κενό εξουσίας, να το πω έτσι. Από το 100 π.Χ. και μετά. Όχι, δεν υπήρξε κενό εξουσίας και θρησκευτικό φιλοσοφικό. Ίσα που είναι ωραία ερώτηση αυτή, γιατί υπάρχει μια αντίληψη ότι ο χριστιανισμός ήρθε επειδή ο αρχαίος κόσμος είχε φτάσει σε αδιέξοδα ή βρισκόταν σε κρίση. Αντίθετα, υπάρχουν κάποιοι πολύ ευφυείς σύγχρονοι παλαιότεροι, αλλά πάντως του τωρινού μας κόσμου, ερευνητές όπως ο Πίτερ Γκέι και άλλοι, οι οποίοι τονίσανε ότι η ανώτατη στιγμή του αρχαίου κόσμου ήταν όταν μπόρεσε και είχε τον συγκριτισμό στη θρησκεία και τον εκλεκτικισμό στη φιλοσοφία. Δηλαδή γνώριζε όλα τα συστήματα, δηλαδή στη θεολογία ας πούμε γνώριζε όλες τις θεολογίες, στη φιλοσοφία γνώριζε όλες τις φιλοσοφικές σχολές και πλέον μπορούσε σε προσωπικό επίπεδο καθένας ή σε επίπεδο μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων να επιλέξει συγκεκριμένα πράγματα και να φτιάξει το δικό σου σύστημα. Αυτό τι προϋπόθεται, ότι ήξερες πολύ καλά τα δεδομένα από τα οποία επέλεξες. Και ήταν μια ωραία αυτή η παρατήρηση του Πίτερ Γκέι, γιατί ανατρέπει αυτό τη σαχλαμάρα ότι δήθεν ο αρχαίος κόσμος είχε παρακμή όταν ανατράπηκε. Και βέβαια δεν νομίζω να ήταν παρακμή όντως, γιατί έχουμε τον Γίβωνα να λέει πολύ σωστά ότι η ευτυχεστέρα εποχή του ανθρωπίνου είδους ήταν η εποχή των Αντωνίνων, δεύτερος μεταχριστιανικός αιώνας, που υπήρχε παντού ειρήνη και οι βιβλιοθήκες ήταν γεμάτες από σοφία. Απείραχτες, άκαυτες και μια χαρά για οποιοδήποτε άνθρωπο ψαχνότανε. Και επίσης βλέπουμε τον Γκέλσο στον αληθή λόγο ή κατά χριστιανό που γράφει την ίδια εποχή περίπου, την εποχή των Αντωνίνων, που έχει μια αυτοπεποίθηση και νομίζει ότι βέβαια δεν δικαιώθηκε, γιατί χτυπήθηκε ο αρχαίος κόσμος ακριβώς όταν είχε την αυτοπεποίθηση ότι όλα πάνε καλά, δεν πηγαίνει καλά, του πριονίζανε από κάτω τον κόσμο κάποιοι άλλοι. Αλλά αυτό που αποπέμπει ο Κέρσος είναι ότι
μα είμαστε υπέροχοι, μια χαρά είναι τα πράγματα, όμορφα κτλ. Αυτή η αίσθηση, πέραν του ότι ήταν μια έτσι αυτοπεποίθηση η οποία κόστησε, γιατί ακριβώς από κάτω υπήρχαν κάποιοι μη ορατοί άνθρωποι που φτιάχναν πράγματα, δείχνει μια εικόνα όμως ανώτερης στιγμής για να έχεις, να εκδηλώνεις αυτό το πράγμα και αυτό το καμάρι, δηλαδή ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα και όντως έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Ωραία. Λοιπόν, θα περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Τι είναι το ΙΠΑ, το Συμβούλιο Ελλήνων Εθνικών? Το ΙΠΑ, το Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών, είναι ο φορέας της ελληνικής εθνικής θρησκείας, δηλαδή της θρησκείας των προγόνων μας, όπως έφτασε μέχρι τις ημέρες μας, να το τονίσουμε εδώ, μέσα από συνεχή ιστορική πορεία. Δεν εξαφανίστηκε δηλαδή τα νομιζόμενα των Ελλήνων, δεν εξαφανίστηκαν όπως θα θέλανε βέβαια πάρα πολύ με τα διατάγματα του Ιουστινιανού και τα λοιπά και μετά τέλος σκοτάδι, αλλά επιζήσανε υπογείως σε υποχρεωτική αφάνεια, γιατί και το να λες ότι είσαι Έλληνας την εποχή, ας πούμε, του Θεοδοσίου ή του Ιουστινιανού κόστιζε τη ζωή σου, οπότε... Υπήρχε κυνηγητό. Κόστιζε τη ζωή σου, δηλαδή δεν είχες δικαίωμα να υπάρξεις, οπότε όλο αυτό το πράγμα πήγε υπόγεια και αναδύθηκε όποτε μπόρεσε. Δηλαδή αναδύθηκε το 1200, αναδύθηκε το 1080 στην Αττική με μια περίεργη εξέγερση, την εποχή του Πλήθωνα, το 1400, με τους οπαδούς του Πλήθωνα, τους στρατιώτες που πήγαν ως μισθοφόροι μετά στην Ευρώπη, μέχρι το 1600 αυτοί ουσιαστικά κυριαρχούσαν στις δικές μας παροικίες της ελληνικής διασποράς. Μετά ξαφνικά εμφανίζονται κάποια άλλα φαινόμενα, το 1790 τόσο που περνάνε τα Επτάνησα σε γαλλική κυριαρχία, εμφανίζονται λες και Ιακωβίνων που λένε πρέπει να γυρίσουμε στην αρχαία θρησκεία και στην δημοκρατία και κατεστάλησαν από κοινή προσπάθεια ντόπιων θρησκόληπτων με τον Ρώσο-Τουρκικό στρατό που κάνουν απόβαση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συμμαχία εκεί των Ρώσων και των Τούρκων. Αυτά ενδιαφέρεται το κατεστημένο να δείξει ότι ήταν αποσπασματικά πράγματα που ξαφνικά φύτρωνε ο ένας εδώ και φύτρωνε ο άλλος από εκεί. Δεν φύτρωνε καθόλου τυχαία όλα αυτά τα πράγματα, είναι απλώς αναδύσεις ενός συγκεκριμένου πράγματος το οποίο υπήρχε υπογείως και συνεχίζει και υπάρχει, και ευτυχώς αυτό είναι που διατηρεί τον ελληνισμό ζωντανό και στο μέλλον. Υπάρχει εγγύηση ότι θα είμαστε ζωντανοί και βέβαια αυτός που τόλμησε και το είπε αυτό, ότι ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει υπογείως ο ελληνικός εθνισμός, δηλαδή τα ελληνικά νομιζόμενα και τα λατρευτικά μας αλλά και τα ηθικά μας συστήματα, το αξιακό μας σύστημα, ο Κωνσταντίνος ο Σάθας, που ήταν το 19ο αιώνα ο επίσημος ιστορικός του ελληνικού κράτους και τον πληρώνανε για να πηγαίνει να ψάχνει αρχεία, κυρίως στην Ιταλία, γιατί εκεί είχαμε τις κοινότητές μας. Όταν τελικά έβγαλε τον 7ο τόμο της Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης και είπε ότι συνεχώς υπήρχαν και αυτοί, εκεί πέρα γκρεμίστηκε όλος ο κόσμος του, του κόψανε παντού τις χρηματοδοτήσεις και ο άνθρωπος πέθανε στο Παρίσι πάμφτωχος και φτωχός, γιατί δεν είχε καν, είχε μία αρρώστια γύρω στα 10 χρόνια που δεν μπόρεσε να έχει καν χρήματα για να μπορέσει να σώσει την όρασή του. Αυτός ήταν ο μεγάλος ιστορικός, ο εθνικός ιστορικός, ο Κωνσταντίνος Σάθας. Αντικαταστήθηκε από τον Βαρυγόπουλο, γιατί αυτός βόλευε, τα έλεγε όπως θέλανε οι κρατούντες. Ο Σάθας το πλήρωσε επειδή ακριβώς είπε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, την οποία βέβαια την ξέρουμε κι εμείς και την έχω διασταυρώσει, γιατί το 2010 πήγα στην Αργέστη και ακολούθησα τον δρόμο του Σάθα και βρήκα αυτά τα πατήματα που λέει ο Σάθας. Εμείς συγκροτηθήκαμε το 1997 με προσπάθεια να καταρχάς να υπερασπιστούμε ηθικά πρωτίστως την ελληνικά νομιζόμενα, την ελληνική εθνική θρησκεία, από τις προσβολές που δεχόντουσαν. Έχουμε κάνει ήδη 300 τόσες παρεμβάσεις, επιστολές διαμαρτυρίας, ανακοινώσεις κτλ. Που το 50% τουλάχιστον είναι διαμαρτυρία για βεβηλώσεις, για κακοποιήσεις, για γελιοποιήσεις των ιερών των δικών μας και των προγόνων μας και των Ελλήνων στην τελική, ας πούμε. Και το ζητούμενό μας είναι κάποια στιγμή να μπορέσει στην Ελλάδα να αναγνωριστεί θεσμικά, όχι νομικά, δηλαδή να μας δώσουν
τη σφαγίδα μια θρησκεία, λες και είμαστε Γιαχωβάδε ή Σαϊεντόλογοι, ξέρω εγώ κλπ. Θεσμικά, δηλαδή να βγει κάποια στιγμή από ένα λεβέντικο ελληνικό πραγματικά κοινοβούλιο μια πλειοψηφία που να ψηφίσει ότι ναι, όπως υπάρχει η Ακρόπολη που είναι η μνημιακή μορφή της ελληνικής παράδοσης, όπως είναι η γραμματεία μας που σώζεται, υπάρχει και η σύγχρονη και η ζωντανή εθνική παράδοση που είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρανε από τις εποχές τις σκοτεινές μέχρι και σήμερα και βγαίνουν έξω σήμερα και τολμάνε και κάνουν τελετές, κάνουν σεμινάρια, κάνουν ομιλίες, κάνουν διαφωτισμό και είναι μια ζωντανή παράδοση του ελληνικού έθνους και πρέπει να είναι υπό την προστασία του ελληνικού έθνους όπως είναι και η μνημιακή μορφή. Δηλαδή κάποια στιγμή δικαιούνται να υπάρχουν Έλληνες στην Ελλάδα. Αυτό είναι το γενικό ζητούμενο το δικό μου. Τρομερά πράγματα κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε σε μια άλλη ερώτηση. Υπάρχει κατακαιρματισμός, ας πούμε, σε πολλές ομάδες για την ελληνική εθνική θρησκεία? Ναι, στο μέτρο που μια οντότητα, μια θρησκεία δεν είναι αναγνωρισμένη, ο καθένας είτε γιατί έτσι αισθάνεται, έχει άγνοια του αντικειμένου, του πόσο σοβαρό είναι και εισπηδάει μέσα και κάνει τα δικά του, είτε είναι βαλτός ή οτιδήποτε άλλο, βγαίνει έξω και παριστάνει ότι είναι και αυτός μέρος του πράγματος. Εμείς από τη μεριά μας ποτέ δεν αρνηθήκαμε να βοηθήσουμε οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει να ξεκινήσει κάτι. Δώσαμε και χρήματα σε εφημερίδες που πήγαν να βγουν, σε περιοδικά. Κάθε ένας που ζητάει βοήθεια που να του εξηγήσουμε, να του δώσουμε γνώση. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε σε κανένα τη βοήθεια. Το ζητούμενο για μας δεν είναι να κάνουμε κάτι συγκεντρωτικό, αλλά να μπορέσει παντού να ανθίσει ο ελληνισμός. Βέβαια, επειδή ακριβώς ξεκινάει ο άλλος, ας πούμε, με την καλή του καρδιά και κάνει. Επίτρεψε μου να πω χαζομάρες. Βέβαια, σε προσωπικό επίπεδο έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι, φυσικά. Οι ακούνε όλες τις καρδιές, αρκεί να προσεύχεσαι με καλή καρδιά. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι είσαι ελληνική θρησκεία. Να μαζέψεις άλλους τρεις και να κάνεις πράγματα τα οποία θα δώσεις πατήματα στους απέναντι να καχάζουν και να κοροϊδεύουν ή να μην είναι σωστά και αυτό να σου κάνουν κριτική και να σε γελιοποιήσουν. Και να μας παίρνει όλους, ας πούμε, την μπάλα. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το μας αρέσει, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε και να το αποτρέψουμε, γιατί δεν είμαστε προστατευόμενη θρησκεία. Είναι δηλαδή σαν να ήταν ο χριστιανισμός σήμερα και να έβγαινα εγώ, ας πούμε, που δεν είμαι χριστιανός και να έκανα μια παροδία χριστιανισμού και να μην μπορούν να με σταματήσουν. Ή να έβγαινε ένας άλλος χριστιανός που έχει πλήρη άγνοια θεολογική ή οτιδήποτε άλλο και να κάνει ό,τι του κατέβαινε και πάλι να μην μπορούν να το σταματήσουν. Ενώ αυτοί λοιπόν έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα της θρησκείας να αυτοορίζεται και να περασπίζεται τα δεδομένα της, εμάς μας έχουν αφήσει φυσικά και τους βολεύει αυτό στο να είμαστε έρμεο αυτού του φαινομένου. Και φυσικά δεν μπορούμε εμείς να αμυθούμε γιατί ο άλλος θα σου πει και ποιος εσύ. Γιατί είμαστε ένα τίποτε. Όπως τίποτε είναι και οποιοδήποτε. Έχεις ένα κράτος το οποίο σου λέει εσείς δεν υπάρχετε, δεν θέλω να υπάρχετε. Οπότε μοιραζόμαστε την κοινή μοίρα με τους καλοπροαίρετους αλλά λάθος κινούμενους και με τους κακοπροαίρετους και τους βαλτούς και όλοι μαζί ένα πράγμα. Εμείς απλώς το μόνο που κάνουμε είναι ότι διαχωρίζουμε τη θέση μας από το λεγόμενο χώρο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν γενικά έναν αχταρμά για να μας έχουν όλους μέσα. Εμείς λέμε ότι είμαστε κάτι άλλο. Εμείς έχουμε δεδομένα μια ορθοπραξία, κουβαλάμε κάποια τυπικά συγκεκριμένα κλπ. Τα οποία δεν copyright, τα δίνουμε στον οποιοδήποτε, αρκεί να θέλει να τα ζητήσει, να μην κάνουν οι άνθρωποι του κεφαλιού τους. Αλλά είναι μακριά η διαδικασία. Πάντως, εμάς το ζητούμενό μας δεν είναι μια θεσμική αναγνώριση, μια νομική αναγνώριση. Είναι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να πετύχουμε το ελληνικό κοινοβούλιο ενός ελεύθερου έθνους, ελληνικού, σε ελεύθερο κράτος με εθνική κυριαρχία ελληνική, να βγει και να πει λεβέντικα και ωραία. Ότι ναι, εσείς έχουμε και κάποιους τρελούς πες, ας πούμε, αλλά είναι πράγματι οι οποίοι είναι ζώσα παράδοση. Όχι για να ζούμε στη Γιάννα να τους δείχνουμε, δεν είμαστε, ας πούμε, ηθαγενείς της Ελλάδος ή οι Ινδιάνοι της Ελλάδος που θα μας βάλουν κάπου σε έναν καταβλισμό, αλλά είμαστε κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας της τωρινής. Δεν θέλουμε να εμποδίσουμε τους υπόλοιπους να είναι ό,τι είναι, απλώς διεκδικούμε το δικαίωμα να υπάρχουμε. Και επίσης. Θεωρούμε ότι ένα πραγματικά ελληνικό κράτος, πραγματικά ελληνικό κράτος, όφιλε, ακόμα και αν δεν υπήρχαμε, να μας δημιουργήσει. Όχι τώρα που υπάρχουμε, να μας δώσει μια στοιχειώδη έτσι να γνώριση για να μας προωθήσει. Για τον ελληνισμό είμαστε εμείς που πάμε να αναδείξουμε. Κατανοητό. Δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε, να υπάρχει κάποιο.
δεν είναι και κάτι που πρέπει να μας φοβάται. Κάποιος που αισθάνεται Έλληνας. Τώρα, αν αισθάνεται κάτι άλλο, εκεί πέρα εντάξει. Εκεί είναι ζήτημα. Ωραία, περνάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ωραία.
Επανέλθαμε, αγαπητοί μας φίλοι. Κύριε Ρασιά, αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Εθνικών? Ναι, εντάξει, η Ορθόδοξη Εκκλησία λογικό είναι να μην θέλει να υπάρχει. Όπου μπορούν κάνουν προσπάθεια δυσφήμισης μας. Παλαιότερα κάποιες, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ελεγχόμενες δικές τους, δικοί τους βραχίονες, είχαν δημιουργήσει κάτι διαδικτυακές ομάδες συστηματικής δυσφήμισης, όπως είναι οι απολογητές, η Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας, που κάνουν ουσιαστικά λίβελους εναντίον με τις ελληνικές θρησκείες και κατά του ελληνισμού, όχι μόνο. Δηλαδή πάνε να βγάλουν τους Έλληνες ότι ήταν φαύλοι, ομοφιλόφιλοι, άχρηστοι κτλ. Κάνουν ό,τι μπορούν, τέλος πάντων. Οι άνθρωποι είναι λογικό. Αυτό που δεν έχει καταλάβει η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να υπάρχει και να μιλάει μόνο αυτός. Δηλαδή σε ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων θα υπάρχουν και διαφορετικοί άνθρωποι. Αυτό είναι αυτονόητο και δεν σημαίνει ότι πρέπει να παθαίνει ταραχή κάποιος όταν του εμφανίζονται άλλοι άνθρωποι. Και μάλιστα επειδή έκανε και με την περίπτωση τότε του Χριστόδουλου με τις ταυτότητες εκείνο το περίφημο δημοψήφισμα μέσα εισαγωγικά το δικό τους, που ήταν ουσιαστικά όντως κατά μέτρησή τους. Ήταν πόρτα-πόρτα, στην επαρχία υπήρχαν εκβιασμοί και όλα, δηλαδή δεν μπορούσε να το αποφύγεις και καταμετρήθηκαν ότι είναι σκάρτα, ας πούμε, 3,5 εκατομμύρια. Άρα, εντάξει, υπάρχει και ένας υπόλοιπος κόσμος των 6,5 και εκατομμυρίων στην Ελλάδα μας που είναι κάτι άλλο. Όχι είναι εθνική, ο άλλος είναι θρησκευτικά διάφορος. Είναι άθεος, είναι ξέρω εγώ τι κάνει, ας πούμε. Αυτή είναι την απέντηση ότι βρισκόμαστε στην εποχή του Βασίλειου Βουλγαροκτώνου, που άμα δεν πήγαινες δύο συνεχείς Κυριακές στην εκκλησία στο Βυζάντιο, σε αφορίζανε και μετά σε κλείνει τη φυλακή και έχανε και τα πολιτικά σου δικαιώματα και την περιουσία σου. Δηλαδή εκεί βρίσκονται ακόμα. Βέβαια, θα μου πεις μέσα σε ένα μεγάλο σώμα σαν και αυτούς, υπάρχουν διάφορες τάσεις. Υπάρχουν και άνθρωποι, προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι που στα καλά τους και θα θέλανε κάποια στιγμή να διαπραγματευτούν το ότι υπάρχουν και άλλοι στην Ελλάδα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι που είναι ακραίοι. Ο Πειραιός βγαίνει και αφορίζει τον Μαρτίνο Λούθυρο, τον Ιωάννη Καλβίνο, τον Πάπα, τον Άτιμο και αυτά τα πράγματα είναι για γέλια, ας πούμε. Μιλάμε για 2014. Πόσο μάλλον τώρα, άμα το ρωτήσει αυτό, ποια είναι η γνώμη του είναι για τους εθνικούς. Έτσι, να σου πει ότι στο πίπτο εξώτερο. Δεν τον αφορίζει το Λούθυρο και τον Καλβίνο και τον Πάπα. Τώρα τι συζητάμε. Το τραγικό είναι ότι τέτοια σχήματα, ας πούμε, ανθρώπων που σκέφτονται έτσι με αυτόν τον τρόπο, όπως και το Ισλάμ, ας πούμε, ουσιαστικά είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν τραβήξει χειρόφρενο και απαιτούν η ιστορία να τραβήξει χειρόφρενο και αυτοί. Μα ο κόσμος δεν ακολουθάει το τι θέλουμε εμείς. Ο κόσμος εξελίσσεται. Από εκεί πέρα δεν μπορεί επειδή εγώ τράβηξα ένα χειρόφρενο να κινητοποιηθούν όλοι. Είναι μια τραγική κατάσταση το να σκέφτεσαι έτσι και να λειτουργείς έτσι, αλλά δεν είναι κάτι που μας αφορά εμάς. Εμείς το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το δικαίωμα να υπάρχουμε τώρα και αργότερα να μας αναγνωρίσει το ελληνικό κράτος ότι είμαστε τμήμα της εθνικής παράδοσης. Εκεί σταματάει το ενδιαφέρον μας τώρα. Αν κάποιοι από αυτούς το έχουν καταλάβει και μας δεχτούν ακριβώς αυτό το ότι καλώς υπάρχουμε και έχουμε δικαίωμα να υπάρχουμε, θα είναι και ομαλά τα πράγματα στο μέλλον και θα διευκολύνουν δηλαδή τον τόπο μας στο να προχωρήσει στο μέλλον καλά και όμορφα. Η λέξη έθνος οδεύει προς απαγόρευση στη νέα τάξη πραγμάτων, την οποία βιώνουμε. Ναι. Ξέρεις, αυτή την ερώτηση, εγώ την, τώρα γι' αυτό κάθομαι έτσι, ας πούμε, γιατί... Πάρτε το χρόνο σας. Γιατί αυτή η ερώτηση είναι τόσο, δηλαδή, έτσι, γνωστή στο 99% των ανθρώπων ότι απαντιέται με ναι. Οπότε δεν αποτελεί ερώτηση κατά κάποιο τρόπο. Εδώ πέρα γίνεται μια μαζική επίθεση στην έννοια του έθνους και μάλιστα στην έννοια του έθνους όπως τον δημιούργησε η Γαλλική Επανάσταση και μετά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι τη μεταχριστιανική εποχή, δηλαδή την εποχή του που επεκράτησε ο χριστιανισμός, μέχρι και τον 18ο αιώνα,
είχε εξαφανιστεί το έθνος. Δεν υπήρχε έννοια της πατρίδος, του έθνους κτλ. Στα ιερά βιβλία ας πούμε, του χριστιανισμού δεν υπάρχει πλέον αναφορά σε φύση, σε πατρίδα και τέτοια πράγματα. Και το δε έθνος το χρησιμοποιούσαν μόνο αρνητικά για να περιγράφουν όπως περιγράφαν ας πούμε, στην Παλαιά Διαθήκη. Η εθνική, δηλαδή αυτή που δεν είναι στο έθνος του Ισραήλ, ας πούμε, ή στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Ναι, το, και το Παγκάνι, ακριβώς το Παγκάνι είναι χωριάτες, σημαίνει και καθυστερημένοι. Η Γαλλική Επανάσταση έφερε την έννοια του έθνους στο δυτικό κόσμο, το οποίο βέβαια αυτό διαστράφει πολύ γρήγορα και κατέληξε σε αυτό που το αργότερα δημιουργήθηκαν οι εθνικισμοί και το έκαναν συμβατό με την. Με τους κρατούντες και κυρίως με τον χριστιανισμό και υπήρξε μια ιδιοποίηση. Στην αρχή πρέπει να ξέρουμε ότι δηλαδή τέλη του 18ου αιώνα και αρχές του 20ου, του 19ου, το έθνος ήταν μια ανατρεπτική έννοια. Δηλαδή οι επαναστάτες της Βανδέας κατά της Γαλλικής Επανάστασης λέγανε ότι οι νόμοι είναι αποδεκτοί μόνο όταν είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού και του Βασιλέως. Το έθνος δεν υπάρχει, είναι μια σαχλαμάρα και δεν αρνούμαστε να δεχτούμε αυτούς τους νόμους. Όταν αργότερα επεκράτησε και μετά με τους Καρμπονάρους και μετά το 1821 είχαμε μια εφνιδιαστική επανάσταση στην Ελλάδα που εξέπληξε τους πάντες, γιατί αυτό που δεν ξέρουμε εμείς είμαστε ότι είμαστε η πρώτη παγκοσμίως εθνική επανάσταση στον κόσμο. Η 273η και η μόνη επιτυχημένη. Ναι, αλλά είμαστε και η πρώτη εθνική επανάσταση. Δηλαδή είχαν αποτύχει οι Καρμπονάροι στην Ιταλία να κάνουν το ιταλικό κράτος. Και ξαφνικά γίνεται η Ελλάδα. Αργότερα μετά επικρατεί παντού η έννοια του έθνους και ακόμα και αυτοί που ήταν οι πολέμοι του, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι κτλ. Αναγκάστηκαν και φτιάξαν έθνη και αυτοί. Μαζέψαν δηλαδή τους υπηκόους τους και τους είπαν: ακούστε να δείτε, από εδώ και πέρα θα λέγε στη Γερμανία. Αυτό αργότερα βέβαια ιδιοποιήθηκε από τον λεγόμενο εθνικισμό. Μετά βγήκαν οι αντίθετοι, βέβαια από την ίδια μήτρα είναι και τον ίδιο τρόπο σκέψης. Αυτά τα ρεύματα του νεοτερισμού βγήκαν μετά οι διεθνιστές και επέκτηκε μπάλα στην πλάτη της έννοιας του έθνους από ανθρώπους οι οποίοι στην αρχή ιδεολογικά, δηλαδή σαν τοποθέτηση όπως είχαν, δεν είχαν καμία σχέση να το διαχειριστούν. Αλλά το πράγμα πέρα από αυτό, κρατώντας βέβαια εμείς την έννοια του έθνους όπως την ξέραμε στην αρχαιότητα, έτσι, και όταν λέμε εμείς ότι το ελληνικό έθνος, εμείς η εθνική κτλ., δεν είναι αυτό που φτιάχτηκε μετά την Γαλλική Επανάσταση. Εμείς είχαμε βάλει αυτούς τους όρους 60 χρόνια πριν την Γαλλική Επανάσταση και στην αρχαιότητα βέβαια έχουμε και τις διατυπώσεις ακριβώς ότι το ελληνικό είναι το όμιμο, το ομόγλωσσο, τα ήθεα, τα ομότροπα, η κοινή των θεών λατρεία κτλ. Αλλά το έθνος που ξέρουμε εμείς που αναγκάστηκε και έφτιαξε το λεγόμενο εθνοκράτος είναι εκεί που γεννηθήκαμε εμείς και μεγαλώσαμε. Ήταν αυτό ας πούμε το σχήμα το οποίο μας εγγυάτο εμάς ας πούμε ότι θα πάρουμε σύνταξη, μας εξασφάλιζε ότι θα έχουμε μία περίθαλψη. Δηλαδή ο κόσμος που ξέραμε εμείς που γεννηθήκαμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο είχε κάποια δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή φεύγουν από τη μέση και το ίδιο το έθνος κράτος όπως το ξέραμε χτυπιέται. Δηλαδή υπάρχει μια άφατη αρχή η οποία λέγεται αγορές, που είναι πολύ αόριστο πράγμα, η οποία επειδή ακριβώς είναι άφατη, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο κοινωνικό συμβόλαιο να μην υπάρχει από την άλλη πλευρά κανείς. Δηλαδή τη σύνταξη τη δικιά μου δεν την εγγυάται ένα εθνικό κράτος. Σε 10 χρόνια θα έχω απέναντί μου κάποια funds ή κάποιες αγορές, οι οποίες θα μου λένε εγώ δεν ξέρω τίποτε. Δηλαδή γκρεμίζεται ένας ολόκληρος κόσμος και φαίνεται μάλιστα ότι το εθνικό ενοχλεί γενικά γιατί χτυπιώνται και πλέον οι αναφορές που υπήρχαν υπό την έννοια του αυτού που ανήκει στο εθνικό κράτος, όχι στο πραγματικά εθνικό, αλλά χτυπιέται και αυτό. Δηλαδή το Εθνική Τράπεζα της Γαλλίας, ξέρω εγώ, κοιτάνε και το εξαφανίζουν. Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξέρω κάπου, κοιτάνε και το ρίχνουν. Και γίνεται και ευθεία επίθεση στο εθνικό κράτος. Δεν λέω δηλαδή το δικό μας που έχει υποδουλωθεί σε σχέση με το λεγόμενο χρέος και έχει ουσιαστικά χάσει κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας και συζητάει ο κόσμος σήμερα για τα πολιτικά και ουσιαστικά τι κάνουμε. Συζητάμε αν θα υπογράφει με μπλε, κόκκινο ή μαύρο στυλό κάποιος που του είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα δικαιοπραξίας. Γιατί αυτό έχει συμβεί ουσιαστικά. Δεν έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή ούτε κράτος, ούτε έθνος, ούτε τίποτα, είμαστε παραδομένοι. Αλλά πέρα από αυτό έχουν γίνει και ευθείες επιθέσεις, επιδεικτικές επιθέσεις σε κάποια σύμβολα εθνικού κράτους, λόγω χάρη ας πούμε ξέρω εγώ το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν, η Λιβύη του Καντάφη,
Που αυτά τι ήταν, κράτη τα οποία είχαν κοσμικό χαρακτήρα, προερχόντουσαν ουσιαστικά από τη μεταπολεμική λογική, την πολιτική, είχαν κοσμικό χαρακτήρα και δίνανε και μία εθνική, αίσθηση εθνικής κυριαρχίας στο συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο. Αυτά χτυπήθηκαν επιδεικτικά, δηλαδή ουσιαστικά σβήσανε από το χάρτη και προωθήθηκε, γιατί εγώ θεωρώ ότι έχει προωθηθεί αυτό, δεν φύτρωσε έτσι μόνο του, αυτό το λεγόμενο ισλαμικό πράγμα, το τζιχαντικό μάλλον, γιατί το Ισλάμ δεν λέει αυτά που λένε αυτοί, αυτοί κάνουν ερμηνεία του Κορανίου κατά το δοκούν, αυτό το τζιχαντικό, το οποίο κόβει λαιμούς, σφάζει ανθρώπους και κάνει οτιδήποτε. Δεν ξέρω ποιοι το πυροδοτήσαν αυτό, πάντως η ανθρωπότητα θα κλάψει πικρά για την εξαφάνιση του εθνικού κράτους στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη και θα κλάψει ακόμα πικρότερα αν τυχόν εξαφανιστεί το εθνικό κράτος στο λεγόμενο δυτικό κόσμο. Δηλαδή στην Αμερική και καλά η Αμερική είναι ένα συμφυρματικό πράγμα, στην Ευρώπη τουλάχιστον αν εξαφανιστεί το εθνικό κράτος και αντικατασταθεί από κάτι άλλο, θα γυρίσουμε πίσω σε ένα μεσαίωνα, δεν θα έχουμε βέβαια προφανώς ανθρώπους να κόβουν λαιμούς όπως λίγο πιο κάτω, γιατί είναι γειτονικές περιοχές, είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Θα μπορούσαμε να πούμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, για παράδειγμα στην Σοβιετική Ένωση το 17 κυνηγήθηκαν οι τσάροι, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε στη Μέση Ανατολή υπάρχει μια τακτική από τα αγγλοσαξονικά συμφέροντα να κυνηγούνται όλοι οι ηγέτες και να ανεβαίνουν πάνω με τριοπαθείς ηγέτες. Αυτό κάποια στιγμή θα έχει ήδη έχει ξεκινήσει να έχει και μια κλιμάκωση στην Ευρώπη, ας πούμε. Ναι, εδώ στην Ευρώπη ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία. Δηλαδή δεν υπάρχει τη στιγμή στην Ευρώπη ένας De Gaulle, χάρη ή ένας με κάποιες τέτοιες μορφές οι οποίες είχαν μια οντότητα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους τραβάει το αυτοί. Πάντως κάποιους ανθρώπους φοβισμένους οι οποίοι προσαρμόζονται σε κάποιες εντολές που παίρνουν και αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι αυτό που λέμε εμείς Ευρώπη είναι η Γερμανία ή ό,τι είναι πίσω από τη Γερμανία και δίνει τις οδηγίες για να είμαστε έτσι όπως είμαστε. Και να πούμε και εδώ στον κόσμο που ακούει ότι αυτά που μας εφαρμόζουν εμάς εδώ δεν είναι περίεργα πράγματα ή τιμωρητικά όπως νομίζουν κάποιοι. Απλώς με πρόσχημα το χρέος μας και την υποδούλωσή μας ουσιαστικά μέσω του μνημονίου εφαρμόζουν πράγματα που δυστυχώς έχουν ήδη εφαρμοστεί στη Γερμανία την ίδια. Και εκεί υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν για ελάχιστα λεφτά, έχουν χαθεί φοβερά δικαιώματα εργασιακά. Προχτές, πριν από ένα μήνα, έγινε συζήτηση στη Γαλλική Βουλή να καταργηθεί ο κατώτερος μισθός. Δηλαδή, εδώ δεν είναι δηλαδή ότι εμείς μόνο τα εφιστάμεθα αυτά. Είναι ένα σύστημα το οποίο θέλει να μας φύγει αυτό που ξέρουμε εμείς. Ως εθνικό κράτος που είχε ένα καπιταλισμό που παρήγαγε ή αγόραζε και πούλαγε και έβγαζε υπεραξία. Αυτά είναι περασμένα πράγματα. Τώρα δημιουργείται αξία εκ του μηδενός από όψιονς και σαχλαμάρες. Είναι αλλού το πράγμα που παράγει το πλούτος. Όποιος έχει πλούτο στα χέρια του, την έχει πατήσει, στατικό πλούτο. Αυτός που τρέχει το πλούτο, τον κάνει αέρα, βγάζει λεφτά. Το εθνικό κράτος χτυπιέται. Πάμε κάπου αλλού. Δηλαδή δεν, οι αναλύσεις που ακούμε γύρω μας στις πολιτικές για καπιταλισμούς και αυτά δεν ισχύουν. Πάμε σε μια νέα φεουδαρχία που πλέον το φέουδο δεν είναι η γη όπως ξέρουμε παλιά, αλλά είναι κάθε τι που επηρεάζεται από τις βουλήσεις των αγορών. Δηλαδή οτιδήποτε μπορούν να επηρεάσουν οι αγορές αποτελεί και το φέουδό τους. Είτε ανθρώπινη ζωή είναι αυτό, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι μια ενδιαφέρουσα μετάβαση ιστορική και απλώς ελπίζω οι άνθρωποι να το καταλάβουν έγκυρα τι γίνεται για να μπορέσουν να αντισταθούν κιόλα, γιατί χάνονται πολλά πράγματα. Ρωτάει ένας φίλος, ο Γιάννης Μητρόπουλος, ελληνική παράδοση ή εθνική. Εθνική θρησκεία ή ελληνική. Ναι, κανονικά θα πρέπει να ήταν ελληνική, γιατί το εθνική είναι σύμφυτο με το ελληνικό, αλλά εδώ και δύο σχεδόν αιώνες που είχε γίνει το ελληνικό κράτος, το οποίο ορίζεται ως ορθόδοξο και ότι ο σκοπός της παιδείας του είναι να δώσει ορθόδοξη ανατροφή στους υπηκόους του κτλ. Κτλ. Πλέον το εθνικό μας όνομα Έλλην, το οποίο το έλεγε ας πούμε τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα και ο καθένας καταλάβαινε τι σημαίνει και μάλιστα σου κόστιζε και τη ζωή και ακόμα και το 1790 τόσο ο Κανταρτζής έλεγε το συχαμένο όνομα ένας φαναριώτης, το συχαμένο αυτό όνομα Έλληνη που το χρησιμοποίησαν τη δισκατάρατη δολολάτρες κτλ. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και μετά δεν είναι αυτονόητο να σημαίνει αυτό που σήμαινε, έγινε υπηκότητα και πλέον οποιοδήποτε έχει μια ταυτότητα
του ελληνικού κράτους είναι Έλλην, δηλαδή και ένας άνθρωπος που έχει ελληνοποιηθεί και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας, ξέρω εγώ, οποιασδήποτε προέλευσης άνθρωπος, είναι Έλληνας και το γράφει και το χαρτί του. Δεν μπορεί να το πεις ότι δεν είσαι Έλληνας. Και όταν μάλιστα στραφείς προς το ελληνικό κράτος και διεκδικήσεις κάποιο δικαίωμα, δεν μπορεί να πεις ότι είσαι ελληνική θρησκεία ή είσαι Έλληνας, γιατί θα σε κοιτάξει και θα σου πει καλά, πλάκα που κάνεις. Εγώ ορίζω ποιος είναι Έλληνας. Οπότε αναγκαστικά είμαστε εθνικοί. Εθνική ελληνική θρησκεία, είμαστε εθνικοί Έλληνες για να δώσουμε ακριβώς αυτή τη διαφορά. Αν το κράτος λεγόταν Ρωμανία και λεγόταν Ρωμή, εμείς θα λέγαμε είμαστε Έλληνες. Όπως ας πούμε ξέρω εγώ στην Ιράν, γίνει όλος και λέγομαι Πέρσης, δεν είμαι Ιρανός και καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι ζωραστριστής. Αυτά είναι πράγματα συμβάσεις οι οποίες βέβαια κάποιος πρέπει να τα παίρνει υπόψη. Γιατί άμα ο καθένας λέει ό,τι θέλει, όπως είμαστε αυτή τη στιγμή τώρα που το εθνικό μας όνομα έχει γίνει υπηκότητα, πρέπει να, ουσιαστικά να το προσδιορίζουμε ότι είναι Έλληνας υπό την εθνική έννοια ή Έλληνας κατά τον εθνισμό και όχι κατά την υπηκότητα. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις δηλαδή να δώσεις προσδιορισμό, αλλιώς μιλάς αόριστα. Ρωτάει ένας φίλος, ο Δημήτρης, τι εννοεί στατικός πλούτος και γιατί τα ακίνητα πρέπει να ανεβαίνουν 100 χρόνια. Όλα κάποτε πέφτουν. Ναι, δεν εννοώ μόνο τα ακίνητα, γιατί εδώ τα ακίνητα είναι μόνο ένα φαινόμενο νεοελληνικό που επειδή υπήρχε κοινωνία, μια κοινωνία μπάχαλων. Μετρήθηκε ως πλούτος. Δεν εγγυάτο τίποτε και ο καθένας έλεγε τσιμεντώνω και μαζεύω τσιμέντο και τετραγωνικά για να έχω ασφάλεια για τα κερατιά μου. Βέβαια ήταν κάτι το ανόητο αυτό. Εγώ προειδοποιούσα τους ανθρώπους από τη δεκαετία του 90 ότι να μην παίρνουν στεγαστικά δάνεια γιατί ήδη ήταν ψηλά οι αξίες. Και μου λέγανε αυτοί, είχαν πιστεί νέα παιδιά που είχαν σπίτι και θέλανε μεγαλύτερα και πέραν δάνεια. Και τους έλεγα ότι, ρε παιδιά, κάποια στιγμή θα γίνει, είναι στο πίκτο το πράγμα, είναι φουσκωμένο, θα πέσουν. Και λέγανε, όχι, μας είπαν οι γονείς μας ότι κανείς δεν έχασε. Τέλος πάντων, αυτό είναι όμως ένα ελληνικό φαινόμενο. Σε διεθνές επίπεδο, γιατί εδώ είναι το φαινόμενο του που μαζέψαμε εκείνη την περιουσία, μας αφήσαν να μαζέψουμε εκείνη την περιουσία για να μας έχουν τώρα όμοιρους. Σε διεθνές επίπεδο, που δεν συνηθίζεται ξέρω, στην Ευρώπη να μαζεύει τετραγωνικά όλα απάνω του, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν σπίτι, σε νίκιο είναι. Εκεί πέρα. Μεγάλα ποσοστά, ναι. Ναι, εκεί τι γίνεται. Εκεί κάθε ορατή μονάδα πλούτου είναι στη δαγκάνα του και φορολογείται. Ή στην κόβουνε, όπως κάνουν στην Κύπρο, ας πούμε. Έχουν ετοιμάσει τον bail-in, δηλαδή να σου τρώνε τις καταθέσεις, λόγω χάρη. Έτσι, νόμιμα. Να σου λέει ότι πρέπει να συμμετάσχεις και εσύ στο πρόβλημα της χώρας σου. Άρα, όταν έχεις ακίνητο πλούτο στα χέρια σου, δεν είναι δικό σου. Είσαι όμοιρος. Φορολογείται, κάνει, δείχνει, φτιάχνει. Όταν από το μηδέν, επειδή είσαι σε κάποιους μηχανισμούς, χωρίς να έχεις βάλει καμία επένδυση, δεν έχεις αγοράσει τίποτα μηχανήματα, δεν είσαι βιομηχανός, δεν είσαι βιοτέχνης. Απλώς ξυπνάς σήμερα και λες: εγώ χαίρετε, θα βγάλω σήμερα 1 εκατομμύριο. Και σε συνεργασία με τον άλλο το φίλο σου που είναι λίγο πιο παραπέρα, κάνετε κάτι, 2-3 κινήσεις και βγάζετε 1 εκατομμύριο. Εκεί πέρα μιλάμε, δεν υπάρχει ο πλούτος όπως τον ξέραμε εμείς μέχρι τώρα. Και δυστυχώς ο πλούτος αυτή τη στιγμή παράγεται από αυτό. Και είναι φιαλτικό γιατί πετάγεται έξω αυτό που ξέραμε εμείς σαν πραγματική οικονομία. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή τώρα πλέον αυτό που φτιάχνεται ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί και ότι βρίσκεται σε κρίση η πραγματική παραγωγή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το υπαριθμόν είναι ένα θύμα αυτής της κρίσης. Ναι, μεν είναι εργαζόμενος, αλλά είναι και ο βιομήχανος που είναι καταχρεωμένος και δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή χρηματοδότηση από πουθενά και τα χάνει όλα. Πρέπει όλοι να χρωστάμε, βλέπω. Είναι βασικό. Να υπάρχει έτσι μια έτσι περικυκλωτική ακριβώς μορφή. Το να χρεώσεις είναι ο καλύτερος τρόπος να υποδουλώσεις ανθρώπους. Το ερώτημα βέβαια είναι ακριβώς επειδή είπαμε ότι είναι κάποια αόρατα πράγματα τα οποία δημιουργούν πλούτο εκ του μηδενός και δεν τα έχουμε και μπροστά μας. Δεν είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια κυβέρνηση και τις κάνουμε μια επανάσταση και την ανατρέπουμε ή είναι ο δικτάτορας που τον βλέπουμε. Εδώ μιλάμε για αόριστες οντότητες οι οποίες κινούνται και ούτε καν ξέρουμε ποιοι είναι και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή ο κόσμος να καταλάβει το τι γίνεται για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Απλώς αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι δεν μπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο η ανθρωπότητα να χρωστάει περισσότερο από το ΑΕΠ της, γιατί αμέσως μπαίνει το λογικότατο ερώτημα, πού χρωστάει στους εξωγήινους. Δηλαδή δεν μπορεί η ανθρωπότητα να χρωστάει περισσότερο από το ΑΕΠ της. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να κοπεί ένα μηδενικό, δύο μηδενικά, τρία μηδενικά. Και ίσως κάποια στιγμή γίνει, αλλά για την ώρα πάντως επιμένουν αυτοί στην συγκεκριμένη
αρρύθμιση και μας έχουν λιωμένους όλους. Ρωτάει ένας φίλος ο Ηλίας, ποια θα ήταν η πρώτη κίνηση αλλαγής κατά τη γνώμη σας που θα έπρεπε να κάνουμε στην παιδεία μας για να αρχίσει να γίνεται ελληνική? Απλώς να την κάνουμε ελληνική, να μπορέσουμε να φέρουμε σε επαφή τους τα παιδιά, τα οποία, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, είναι λογικότατα. Και επίσης, όταν ρωτάνε κάτι, θέλουν να συνδέσουν κάτι στο μυαλό τους και αν δεν τους το εξηγήσεις λογικά, πηγαίνουν και ρωτάνε παρακάτω. Τα παιδιά είναι ευφυέστατα όντα, δεν είναι χαζά όπως θα νομίζουμε εμείς. Θα μπορούσε κάλλιστα μία παιδεία η οποία ξεκινούσε από το δημοτικό να φέρνει σε επαφή με τον ελληνικό τρόπο σκέψης τα παιδιά μας, να παράξει σημερινούς αρχαίους Έλληνες, μεσαγωγικά το αρχαίους Έλληνες. Δηλαδή, να μάθει στα παιδιά εξ αρχής να στρέφονται προς την λογικότητα, προς το όμορφο, προς το αισθητικά σωστό, προς το ηθικά και έτσι να υπάρχουν συγκεκριμένες αξίες που ακολουθούν και μετά τα άλλα είναι ζήτημα απλώς διαδικασίας. Αν ένα παιδάκι το φέρεις σε επαφή, ας πούμε, με κάπως απλοποιημένες παρουσιάσεις των αποσπασμάτων του Ηρακλήτου, που τα διαβάζει σήμερα ενήλικας άνθρωπος και λέει πολύ σκοτεινός, δεν είναι σκοτεινός ο Ηρακλήτος, αυτά θα μπορούσαν να γίνουν μικρά λεγόμενα που να τα καταλαβαίνουν τα μικρά παιδιά. Αλλά εκείνα θες να τα δώσεις, να φτιάξεις ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα θες να κάνεις Έλληνες. Θα το τονίσω αυτό. Οι Εβραίοι όταν φτιάξαν το κράτος του Ισραήλ, μπήκε ερώτημα τι γλώσσα θα μιλήσουν. Οι Τεμπέλιδες λέγανε θα μιλήσουμε Γίντις, γιατί αυτά ξέρανε που μιλάγανε. Βγήκαν όμως οι άλλοι, οι περίεργοι σκληροπυρηνικοί υποτίθεται, και είπαν όχι. Θα μιλήσουμε τα αρχαία εβραϊκά. Μα πώς θα μιλήσουμε? Δύο γενιές δασκάλων αρκούν. Και εμείς εδώ πέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα εφαρμόσουμε την αρχαία ελληνική, γιατί το να μιλάς και καταλαβείς την αρχαία ελληνική με το συντακτικό της και όλα αυτά τα πράγματα και με την μαθηματική της σχέση, τι κάνει? Σου διευρύνει διαφορετικά το μυαλό από ότι σήμερα που έχουμε τη λεξιπαινία και όλα αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσαμε συνεπώς, αν είχαμε την παιδεία στα χέρια μας, να βάλουμε και τα αρχαία ελληνικά να μιλάμε, όπως ακριβώς και στο Ισραήλ, σε δύο γενιές μέσα θα ήμασταν όλοι και θα μιλάγαμε αρχαία ελληνικά. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Όλα γίνονται. Απλώς ο άλλος σου λέει δεν γίνεται. Και μάλιστα η προσέγγιση στα αρχαία ελληνικά που κάναμε εμείς τότε, που μαθαίναμε αρχαία ελληνικά εμείς, και με αυτά εγώ σήμερα έκανα απόδοση στα ελληνικά του Σαλούσιου, το Περιθέον και Κόσμο και το χειρίδιο του Επικτήτου, οπλισμένος με ακριβώς αυτά τα αρχεία που έμαθα από το σχολείο. Έτσι, δηλαδή μας μαθαίναν τότε, δεν είναι όπως τώρα που τα έχουν αποδομήσει όλα. Αλλά τι μας κάνανε? Μας κάνανε κάτι σχολαστικά πράγματα, ανούσια που σε αποθούσαν. Ναι, εγώ πέτυχα, συγγνώμη σας διακόπτω, στο γυμνάσιο κείμενα του Λυσία και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Δηλαδή ακούγαμε αρχαία και επίσης έλεγες τι με νοιάζει αυτό το θέμα που διαπραγματεύεται τώρα ο Λυσίας. Ενώ αν το παρουσιάσει τον αλλονού Εμπεδοκλή, λόγω χάρη που κάθε στροφή ή Ηράκλητος, που κάθε λεγόμενο είναι μια ολόκληρη ανατίναξη ουσιαστικά του μυαλού σου στο να σκεφτείς και να κάνεις πράγματα, δεν νομίζω ότι θα δώσεις ένα 15χρονο παιδί και θα του πεις, ας πούμε, το ήθος ανθρώπου δαίμων, λόγω χάρη, και θα του το εξηγήσεις και αυτός θα κάθε να ξύνεται. Ίσα-ίσα που θα βυθιστεί μέσα, γιατί εκεί πέρα έχει και θα σκεφτεί και θα κάνει και θα ψάξει, γιατί του δίνεις κάτι το οποίο τον ενδιαφέρει. Τώρα να παραθέτεις, ας πούμε, ανούσια κείμενα ή όπως και στα λατινικά το Regina Rosa Salmon και τέτοια πράγματα, δεν ενδιαφέρουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγουν αυτά τα κείμενα, το κάνουν με τον συγκεκριμένο τρόπο, ακριβώς για να είναι ότι και καλά τι κάνουμε τώρα, δεν ψηρίζουμε τη μαϊμού. Δεν είναι αυτό. Αν θα μπορούσαν κάλλιστα να δώσουν μια άλλη παιδεία που να φτιάχνει Έλληνες, μέσα σε εισαγωγικά, όπως είπα και πριν, αρχαίους Έλληνες, τώρα ας πούμε, και να έχουμε γύρω μας τέτοιους ανθρώπους. Ή το αξιακό σύστημα των Ελλήνων, να διδάξουν μία-μία τις αρετές των Ελλήνων. Να βγαίνει ο καθένας και να λέει: έχουμε 35 αρετές, οι οποίες είναι αυτά και αυτά και αυτά. Και όταν ξέρει ο άλλος, έχει διδαχθεί την αρετή, την δικαιοσύνη λόγω χάρη, δεν μπορεί ποτέ να είναι άδικο στη ζωή του. Αλλά συμφέρει το σύστημα να φτιάχνει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι άδικοι. Και πού θα βρίσκει ρουφιάνους και πού θα βρίσκει, ας πούμε, ξέρω, να επανδρώσει τους μηχανισμούς του σε αυτά τα σκοτεινά πράγματα που θέλει. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εδώ μου δίνετε την πάσα να σας κάνω την επόμενη ερώτηση και να σας ρωτήσω κατά πόσο η πολιτεία φοβάται το σύστημα, είτε την εκκλησία, είτε μια παρασκηνιακή δύναμη που κινεί τα πράγματα.
Αν με ρωτάς εμένα προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή είναι, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και 150 χρόνια τουλάχιστον, δεν λέω 200 από την ίδρυσή του, 150 και θα πω γιατί, εδώ και 150 χρόνια είναι ουσιαστικά αιχμάλωτο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λύνει και δένει και γι' αυτό εγώ μιλάω για θεοκρατία. Γιατί όταν, δεν λέω τώρα όταν την άμεση επέμβασή της ή το να διατάσει νόμους και νομοσχέδια πώς θα στηθούν κτλ. Αυτό είναι άμεση παρέμβαση, αλλά επίσης υπάρχει και έμεση παρέμβαση όταν οι δύο στους τρεις βουλευτές έχουν πνευματικούς λόγου χάρη. Εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Κανονικά δηλαδή έπρεπε αυτοί να καθαρεθούν. Δεν μπορεί να έχεις κάποιον να σου καθορίζει το μυαλό σου τι αποφάσεις θα πάρεις και εσύ να βγαίνεις και να φτιάχνεις νόμους. Αλλά πέρα από αυτά, είπα 150 χρόνια γιατί θέλω να τονίσω ότι το ελληνικό κράτος στην αρχή πήγε και αυτό να κινηθεί σαν ευρωπαϊκό ας πούμε κράτος. Το πρώτο πανεπιστήμιο ήταν επαδρομένο με ανθρώπους εξαιρετικούς, δηλαδή θυμάμαι, το είχα διαβάσει στο περιοδικό Δαυλός, τον εναρκτήριο λόγο του Πριτάνεως τότε, του Πανεπιστημίου των Αθηνών, που μίλαγε για βυζαντινή σιπεδόνα που κατέστρεψε το έθνος μας κτλ. Μετά όμως έγινε μεγάλη επίθεση της λεγόμενης φιλοορθοδόξου εταιρείας, έγινε διωγμός των οποιοδήποτε ήταν ελληνιστές και καταλήξαμε γύρω στο 1850-1860 να έχει αλωθεί το πράγμα και να πλέον να προελάβουν αυτοί. Είχε σιπεδωθεί κάθε άνθρωπος που προσπαθούσε να φέρει κάτι το ελληνικό. Και είχαμε και μάρτυρες, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν το διαφωτιστή, όπως τον Καΐρη Λουχάρη, που είχαν φρικτό τέλος και υπάρχει έτσι μια σκοτεινή ιστορία της πορείας του πνεύματος στον τόπο μας. Και επεκράτησαν και έκτοτε δεν έχουν καμία αντίσταση μπροστά τους, δεν έχει ζήσει διαφωτισμό ουσιαστικά η χώρα μας. Και μάλιστα κάποιοι άνθρωποι που στοιχειωδώς προσπάθησαν να τους εναντιωθούν, όχι καθολικά, με τοπικά ή θεμελιακά, να πούν ότι κύριοι, ξέρω εγώ, αρκετά μέχρι εδώ. Κάτι μικρολεπτομέρειες που πήγαν να τους εναντιωθούν, όπως ο Τρίζης. Ξέρουμε την περίπτωση που όταν πέθανε βγήκαν στην τηλεόραση μπροστά και δεν είχαν πρόβλημα, κάποιοι δασοφόροι συγκεκριμένοι, και είπαν, α, ησυχάσαμε από δάφτον. Δηλαδή εδώ μιλάμε για φιαλτικά πράγματα. Δεν μπορεί αυτός ο τόπος να εξελιχθεί. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια που βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τον έχουν παίξει το ρόλο τους. Και όσο θα είναι αυτοί που θα καθορίζουν ακόμα και τους νόμους, ή όταν βλέπεις ας πούμε τον οποιοδήποτε παίρνει ένα εκλογικό αποτέλεσμα που νομίζει ότι ίσως πλησιάσει σε επόμενες εκλογές να έχει μια καλή πορεία, όπως ο Τσίπρας τώρα να τρέχει στο Άγιο Όρος και να φυλάει χέρια και οτιδήποτε άλλο να φυλάει για να μπας και μπαίνει η ερώτηση και τι είναι αυτή, ας πούμε. Δηλαδή θεσμικά τι είναι. Οι συνιστώσεις πρέπει να τα έχουν παίξει μεταξύ τους. Είμαι σίγουρος. Όπου υπάρχουν συνιστώσεις, βέβαια πάντα βλέπονται, αυτή είναι μια μεγάλη έλεγχη. Λοιπόν, θα ήθελα μια τοποθέτηση για τις έννοιες θεοφοβία, ευσέβεια και ασέβεια. Αυτή είναι ωραία ερώτηση. Θα ξεκινήσω από την ευσέβεια καταρχάς, γιατί είναι και μία από τις αρετές που έχουμε οι Έλληνες και την έχω αναλύσει και στη διαλέξη μου και στο βιβλιαράκι που έχουμε βγάλει για τις αρετές. Ευσέβεια για εμάς είναι η ορθή αντίληψη περί των Θεών, δηλαδή το να κατανοήσεις το Θείο και να σταθείς απέναντί του σωστά, χωρίς αυτά τα δύο τα άλλα πράγματα που είπαμε, χωρίς θεοφοβία και χωρίς ασέβεια. Η θεοφοβία, οι προγονείς μας τη λέγανε δυσιδαιμονία. Δηλαδή ήταν η φοβική αντίληψη του Θεού ή το ντύσιμο της έννοιας του Θεού με σκοτεινές αντιλήψεις και μάλιστα θεωρείται και διασαλευτική της δημόσιας τάξης γιατί έκανε τους ανθρώπους φοβικούς. Το ίδιο και οι Ρωμαίοι την αντιμετώπισαν και θεωρούσαν ότι διαλύει το κοινωνικό ιστό, το να σπέρνεις φόβο του Θεού στον άνθρωπο για τη θεότητα αλλά και την επαφή της θεότητας με τον άνθρωπο και την πόλη ας πούμε, στην οποία ζούσε αυτός. Τμήμα της δυσιδαιμονίας ή της δυσέβειας είναι και η απόπειρα ατομικής προσέγγισης του Θεού για ατομικό όφελος, δηλαδή αυτό που κάνουν σήμερα οι άνθρωποι. Ότι βοήθησε με αυτό το ένα άλλο, ή υπάρχουν και βέβαια αστειότερα πράγματα, όπως λόγω χάρη μισό γήπεδο να προσεύχεται να πει το γκολ και το μισό να μην πει.
αυτή είναι ευτελισμή της έννοιας με τον Θεό και της προσευχής και οτιδήποτε. Αλλά για εμάς η στροφή, το να επικοινωνήσεις προς το Θεό ήταν πάντοτε για το κοινό καλό, δηλαδή για την ευημερία της πόλεως, για την ευημερία του έθνους, για την προστασία της πατρίδας. Δεν ήταν για εμένα να μου κάνεις αυτό, γιατί κατεβάζεις το Θείο σε επίπεδο αργυραμιβού, γίνεται δηλαδή μια χειδαιότητα αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν καταδικαστέο, ήταν στο τμήμα της δυσιδαιμονίας, της δυσέβειας, το οποίο σήμερα κάποιοι το θεωρούν ότι είναι ευσέβεια αυτό, δεν είναι ευσέβεια αυτό. Το άλλο βέβαια, η άρνηση του σεβασμού προς τη θεότητα, και αυτό πάλι είναι όχι, και δεν είναι θρησκευτικό ζήτημα, και έχει να κάνει και με την έννοια της σεβαστικότητας γενικά. Δηλαδή, για να σεβαστείς τον νόμο, λόγω χάρη, δεν λέω, τους αφήνω τους θεούς στην άκρη, για να σεβαστώ τον νόμο, πρωτίστως οφείλω να έχω αυτοσεβασμό. Αν δεν σέβομαι τον εαυτό μου, δεν μπορώ να σεβαστώ τίποτα έξω από αυτό. Αν δεν αυτοπιθαρχώ, δεν μπορώ να πειθαρχήσω σε τίποτε. Η σεβαστικότητα, σήμερα ιδίως, ας πούμε, θεωρείται κάτι το οποίο είναι ελάττωμα, ή ξέρω εγώ ότι είναι κάποιος μειονεκτή επειδή, ξέρω εγώ, είναι παλαιομοδίτης ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει σήμερα μια λαζονία, μια κοινικότητα, μια θρασίτητα στα πάντα. Ποιος εσύ, ρε, λέει, μπορεί να λέει ένα 20χρονο παιδί σε έναν 50άρι που μπορεί να είναι και καθηγητής πανεπιστημίου. Ποιος εσύ, ρε, ας πούμε, ξέρω, και το έχω ακούσει και το έχω δει. Ή να κάνει ο άλλος μια ολόκληρη ομιλία και να βγαίνει ο άλλος να του κατεδαφίζει και να του προβοκάρει κτλ. Το να σέβεσαι, οτιδήποτε να σέβεσαι, έτσι, είτε θεσμός είναι αυτό, είτε το θείο, είτε οι γονείς, ήταν στα αδελφικά παραγέμματα μέσα το γονείς, σέβου κτλ. Τιμά πρωτίστως εσένα. Γιατί ακριβώς τι αποδεικνύει αυτό, ότι έχεις αυτοσεβασμό. Και ένας άνθρωπος που έχει αυτοσεβασμό έχει και υψηλές απαιτήσεις. Άρα είναι μια προσωπικότητα. Ακριβώς. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κυκλικότητας και γραμμικότητας? Ο χρόνος τι ρόλο παίζει αυτές τις δύο έννοιες? Ναι, εδώ έχουμε δύο βασικές κοσμοθεάσεις. Η μία είναι ο λεγόμενος, ξέρω εγώ, μονοθεϊσμός και ο άλλος είναι ο πολυθεϊσμός. Αυτά είναι βέβαια όροι που τους έχουν βάλει το 18ο, 19ο αιώνα οι θρησκεολόγοι. Οι προγονείς μας δεν λεγόντουσαν πολυθεϊστές, ας πούμε, ούτε οι αρχαίοι Εβραίοι λεγόντουσαν μονοθεϊστές. Απλώς δημιουργήθηκαν δύο τρόποι αντιλήψεως του κόσμου, που ο ένας τον βλέπει τον κόσμο έτσι και ο άλλος αλλιώς. Ο δικός μας τρόπος βλέπει τον κόσμο ότι είναι αΐ, υπήρχε πάντοτε, είναι η κάθε του μορφή, έχει αναδυθεί από την προηγούμενη, έχει αναδυθεί αφ' αυτού, συνηθίζουμε και λέμε, και είναι η μόνη πραγματικότητα και κάθε τι έχει γεννηθεί μέσα σε αυτόν. Δηλαδή και οι θεοί ακόμα έχουν δημιουργηθεί μέσα στον κόσμο με υποχρέωσή τους και καθήκον τους να διατηρήσουν τη συνοχή του και την ομορφιά του. Το άλλο σύστημα βγαίνει και λέει ότι υπάρχει μια θεότητα η οποία προϋπάρχει, αυτή είναι ΑΗ, και δημιουργεί εκ του μηδενός, όπως είπαμε και ο άλλος, δημιουργεί εκ του μηδενός χρήμα, γιατί βέβαια έχει ένα background από πίσω σκέψεις που ομοιάζει προς αυτό που περιγράφουμε τώρα. Το εκ του μηδενός είναι πολύ σημαντικό, μεγάλο εφεύρημα. Εκ του μηδενός λοιπόν, με το λόγο του μόνο, δημιουργεί κόσμο και ο κόσμος είναι ένα κτίσμα. Και μέχρι εκεί καλά πάντα πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι θα μου πεις τι πειράζει αν είναι ο κόσμος αιώνιος ή αν είναι κτίσμα. Το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που θεωρείς τον κόσμο κτίσμα, σημαίνει ότι αυτό που το δημιούργησε και μάλιστα εκ του μηδενός έχει δικαίωμα αυταρχίας απάνω του, γιατί όπως το έφτιαξε έτσι και το τσαλακώνει. Άρα είναι έξω από τους φυσικούς νόμους και εισάγεται η έννοια της αυταρχίας μέσα στη σκέψη των ανθρώπων. Ότι κάνω ό,τι θέλω. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία διαλεκτική σχέση με τα πράγματα και δεν υπάρχει καμία ανώτατη κατάσταση στην οποία υπακούν οι πολύ υψηλές οντότητες όπως οι θεοί. Εμείς λόγω χάρη είχαμε την ανάγκη από πάνω που δεν μπορούσαν να την υπερβούν οι θεοί. Σε αυτά τα δύο συστήματα υπάρχει διαφορετική αντίληψη του χρόνου. Αυτοί έχουν βάλει ένα φετεριακό σημείο 0, άρα το 0 είναι ένα σημείο. Ένα δεύτερο σημείο δημιουργεί μια γραμμή.
Άρα αυτοί έχουν τη δημιουργία του κόσμου του μηδενός και μια συντέλεια του κόσμου κάποια στιγμή που θα γίνει κάτι, είτε θα κρυθούν όλοι, θα γίνει δευτέρα παρουσία ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό δείχνει και μια κατεύθυνση. Αυτό ναι, δείχνει κατεύθυνση και εισάγει και την έννοια της προόδου όπως λαθασμένα έχει εκλειφθεί τους τελευταίους δύο αιώνες στην εποχή της νεωτερικότητας. Ότι και καλά κάθε προηγούμενο φάση της ανθρωπότητας ήταν ελαττωματική και γι' αυτό τώρα είμαστε μπροστά και όσο πιο μπροστά πάμε τόσο καλύτερα. Και βέβαια άμα κοιτάξεις και βάλεις ένα απλό ερώτημα. Ότι την εποχή της Ρωμαιοκρατίας παντού υπήρχαν τρεχούμενα νερά και άνθρωποι λαινόντουσαν και μετά από πέντε αιώνες κοιμόντουσαν χάμω οι άνθρωποι και παθαίνανε πανούκλες επειδή τα κοιμόντουσαν δίπλα στα αφοδεύματά τους, καταλαβαίνουμε κατά πόσο ισχύει αυτό το πράγμα. Για μας βέβαια που είναι αΐ ο κόσμος και αναδύεται αφ' αυτού το κάθε του καινούριο, κάθε καινούργια του μορφή, αυτομάτως έχουμε μια άλλη αντίληψη του χρόνου που είναι πλέον κυκλική. Δηλαδή, υπάρχει κυκλική ροή του χρόνου, απλώς είναι σε διαφορετικά επίπεδα με διαφορετικά δεδομένα. Δεν γίνονται τα ίδια πράγματα συνέχεια. Απλώς υπάρχει μια σπήρα μιας εξέλιξης που πάνε τα πράγματα γιατί το ζητούμενο του κόσμου είναι να τελειοποιείται όσο πάει και περισσότερο. Πηγαίνει λοιπόν ο κόσμος προς την τελείωσή του, αλλά μέσα από κυκλική πορεία και υπάρχουν στροφές. Στις στροφές λοιπόν μέσα συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Η γραμμική αντίληψη της ιστορίας έχει την έννοια της προόδου και του ξεπερασμένου επειδή αποτελεί τμήμα της πίσω γραμμής, δηλαδή παρελθόντος, ενώ για μας το κάθε τι είναι ζήτημα επόμενης στροφής. Για μας η ιστορία, λόγω χάρη, δεν έχει δηλαδή, τελικό σκοπό. Συγγνώμη που διακόπτω, στη γραμμικότητα ας πούμε, έχουμε άνοδο και πτώση, για παράδειγμα. Άνοδο και πτώση, αλλά αυτό που πέφτει σημαίνει ότι έχει ξεπεραστεί. Δεν είναι ότι απλώς έτυχε εκείνη τη στιγμή και χτυπήθηκε από κάτι. Δηλαδή, αν κάτι έχει αρρωστήσει, εμείς στη γραμμικότητα δεν αναγνωρίζεις ότι έχει δικαίωμα να γίνει καλά και να συνεχίσει. Λες ότι πάει, ξεπεράστηκες και τελείωσες. Και κλειδώνεσαι σε ένα χρονοτούλαπο της ιστορίας, όπως λένε κάποιοι γνωστοί και με εξαιρετικοί πολιτικοί παλαιά. Για μας, ας πούμε, η ιστορία δεν έχει τελικό σκοπό, απλώς είναι μία, το καταλάβει ο κόσμος, μία μπάλα που μέσα της αναπτύσσονται διάφορες δυνάμεις, ανέρχονται, κατέρχονται και ανάλογα κινείται, πάει πότε πρώτα εδώ, πότε πρώτα προς τα εκεί, ανάλογα με το τι αναπτύσσεται μέσα της. Δεν υπάρχει καμία λογική πίσω από αυτό το πράγμα ή κάποιο σχέδιο, ανάλογα το τι κάποια στιγμή συσσωματώνεται μέσα της ώστε να είναι δυνατό να δημιουργήσει μία τάση, πηγαίνει προς τα εκεί η μπάλα. Ενώ για τους αυτούς που έχουν γραμμικότητα υπάρχει σκοπός, όπως σου λέει, θα υπάρξει συντέλεια του κόσμου, κρίση των νεκρών, ξέρω εγώ, θα γίνει η δευτέρα παρουσία. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα, εμείς, για μας τα πράγματα ήταν αΐ και θα είναι αΐ, αλλά μέσα εκεί θα ξεδιλύγονται αιώνια, διάφορα σενάρια, τα οποία υποβοηθούν τα πράγματα να πάνε προς ανώτερη κατάστασή τους και πιο ανώτερη με σκοπό την τελείωση. Δηλαδή, και το ανθρώπινο είδος να εξελιχθεί πνευματικά, να προχωρήσει, να κάνει, να δείξει. Δεν είναι ότι φτιάχνει διάφορους πολιτισμούς που καταστρέφονται και ξαναγίνονται κτλ. Υπάρχει μία σε εμάς πορεία, απλώς δεν είναι αυτό ακριβώς που είπαμε ότι υπάρχει ένας σκοπός από πίσω. Ο μόνος σκοπός για μας είναι ότι θέλουμε τα πράγματα, όπως και εμείς, αλλά και ο κόσμος ο ίδιος, να τείνουν προς την τελείωσή τους, να πηγαίνουμε όλο και σε καλύτερα σχήματα. Τίποτα. Ρωτάει ένας φίλος ο Ηλίας, αν η Εκκλησία φοβούμενη την εξάπλωση του λόγου του πλήθωνα έδωσε στους Τούρκους την Κωνσταντινούπολη, τότε μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει σήμερα άραγε, αν καταλάβει ότι ο Ελληνισμός ξυπνάει και πάλι. Σε κάτι αντίστοιχο θα το απαντούσα. Απλώς για την ώρα δεν βολεύει να προδώσει όπως τότε, γιατί το να επιλέξει το φακιόλιον το Οθωμανικών από τη Διάρα Παπική όπως το έκανε τότε. Σήμερα αυτό που πρέπει να επιλέξει ουσιαστικά είναι το να επιλέξει αυτό που έρχεται, που περιγράψαμε πιο πριν, τα φάντσι και τα λοιπά, το οποίο βέβαια αυτό να το επιλέξει τότε χάνει την πρόσβαση στο βυζί του κρατικού προϋπολογισμού που τη συντηρεί. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε παραλληλισμό με εκείνη τη συγκεκριμένη εποχή, γιατί τώρα δεν έχει επιλογή. Θα το έκανε βέβαια ευχαρίστως, ότι αν έβλεπε ότι κινδυνεύει από κάτι, φυσικά θα πρόδιδε όπως το έχει κάνει κατά επανάληψη. Αλλά τυχαίνει τώρα, επειδή εμείς είμαστε υπέρ του έθνους και θέλουμε να υπάρχουν έθνοι, τυχαίνει τώρα κάπου να τα ενδιαφέροντά μας να συμπίπτουν. Βέβαια, αυτή θέλει να υπάρχει εθνοκράτος με κρατικό προϋπολογισμό για να τραβάει χρήματα. Εμείς θέλουμε να υπάρχει εθνοκράτος για να έχει μια ταυτότητα, ένας λαός και να μην χαθεί μέσα σε ένα γενικότερο καζάνι
γενικών πληθυσμών, χωρίς ταυτότητα, χωρίς ρίζες, χωρίς τίποτε. Είναι διαφορετικά τα ζητούμενά μας, αλλά κάπου είναι παράλληλα και για την ώρα νομίζω ότι αυτό που ο αγαπητός φίλος είπε σαν ιστορικό παράδειγμα, εδώ δεν μπορούν να το επαναλάβουν γιατί η επιλογή τους που τους δίνεται δεν είναι βολική για αυτούς. Ωραία. Εδώ θα κάνουμε άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Βεβαίως. Και πριν κλείσουμε θα συζητήσουμε λίγο για πολιτική επικαιρότητα, το θέμα της Αμφίπολης και θα κλείσουμε.
επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Λοιπόν, πολιτική επικαιρότητα. Α, ωραία. Λοιπόν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κοίταξε, τώρα πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα, πέραν του πώς τα βλέπω εγώ τώρα σε συγκεκριμένα... Μην σας κλείσω σε μια ερώτηση, ναι, να μου πείτε έτσι μια γενική... Εγώ αυτό που βλέπω σφαιρικά στην Ελλάδα είναι αυτό που ανέφερα ήδη πριν, ότι ουσιαστικά καθόμαστε τώρα να ασχοληθούμε ποιος θα μάθε υπογράψει με μαύρο, κόκκινο ή μπλε στυλό, κάποιος που του είχε αφαιρεθεί η δικαιοπρακτική ικανότητα. Αυτή τη στιγμή η χώρα είναι παραδομένη. Ουσιαστικά δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία. Έχει παραδώσει τα κλειδιά και μας ελέγχουν οι απ' έξω. Τελείωσε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Όλα τα άλλα τώρα είναι αν θα ανέβει η οχή ή η οψή για να φάει κάνα ψωμάκι η οχή ή η οψή. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να ενδιαφέρεται από εδώ και πέρα ιδιαίτερα το ποιος θα είναι απάνω που θα εκτελέσει τις διαταγές. Δηλαδή, ποιοι άνθρωποι έχουν τις αυταπάτες, ότι οποιοδήποτε βγει από αυτό το σκηνικό που βλέπουμε γύρω μας, αυτό το πολιτικό φάσμα, ότι δεν θα υλοποιήσει αυτά τα πράγματα που θα του δώσουν απ' έξω. Απλώς κάνουν εδώ πέρα κινήσεις εντυπωσιασμού, να παρασύρουν κάποιους ανθρώπους, μπας και βγουν αυτοί απάνω και χειριστούν κάποια κονδύλια αυτή και δεν έχει νόημα. Αλλαγή διαχείριση στα πρόσωπα. Ναι, και κάπου είναι και επικίνδυνο κιόλα να βγαίνουν οι πιο φρέσκοι, γιατί ο φρέσκος είναι που σε εκτελεί. Ο άλλος είναι φοβισμένος, γιατί φοβάται ότι κινδυνεύει να χάσει τα πράγματα. Τώρα είμαι και στην περίπτωση της, όταν έπεσε ο Καραμαλής και βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι ο Καραμαλής τότε δεν μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Ήταν αφουσκωμένο, ήταν το χρέος, ήταν έτσι, αλλά δεν τολμούσε να το βγει να το κάνει. Βγήκε ο άλλος και λέει: χαίρετε. Α, τι ωραία, λοιπόν, τώρα θα σας βάλω στο μνημόνιο. Δηλαδή, δεν σημαίνει μια καινούργια, μια αλλαγή φρουράς ότι είναι για το καλό. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Δηλαδή, τις τελευταίες εκλογές απήχα κιόλα. Τουλάχιστον δεν θέλω να είμαι τμήμα αυτού του πράγματος. Ούτως ή άλλως δεν έχει και νόημα. Κάθομαι και απ' έξω και δεν συμμετέχω και δεν χρειάζομαι και καμία ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω βέβαια να πω σε κανένα τι θα κάνει, έτσι. Απλώς εγώ θεωρώ ότι ναι, μιλάμε τώρα για το με τι χρώμα θα υπογράφει ο Παλαβός, ας πούμε, που τον έχουν βάλει στο τρελάδικο μέσα και του έχουν αφαιρέσει τι κάνει δικαίωμα και τι, πώς θα υπογράψει το συμβόλαιο. Πολύσεως, ας πούμε. Ξέρω εγώ, ο άνθρωπος που τον έχουν βγάλει φρενοβλαβή. Έχει χαθεί η Ελλάδα, παιδιά, πρέπει να το ξέρουμε αυτό και δυστυχώς. Είναι μακρύς ο δρόμος. Μην κάθεται κανείς και σε κοροϊδεύει ότι θα πατήσει ένα κουμπί και θα βγάλει ένα αποτέλεσμα η κάλπη και αμέσως την άλλη μέρα κάτι θα γίνει. Είναι πολύ υποθηκευμένη η χώρα. Πάρα πολύ υποθηκευμένη. Και να περάσουμε στο φλέγον θέμα των τελευταίων δύο μηνών. Αμφίπολη. Αμφίπολη. Στην αρχή, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί, τότε που είχε πάει και ο Σαμαράς. Θέλω μόνο λίγο πιο κοντά στο. Ναι, όταν είχε πάει και ο Σαμαράς τότε και εκεί στην Αμφίπολη, μου είχε κάνει ερώτηση κάποια κυρία μέσα στο Facebook ότι τι γνώμη έχω για την Αμφίπολη. Απάντησε ότι εγώ δεν έχω στοιχεία της ανασκαφής, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Απλώς υποψιάζομαι ότι το φθινόπωρο που έρχεται κάτι μας ετοιμάζουν σοβαρό και πρέπει να είμαστε απασχολημένοι με την Αμφίπολη. Η εξέλιξη μέχρι τώρα, εντάξει, έβγαλε κάποια ευχάριστα ευρήματα, ό,τι βρέθηκε μέχρι τώρα είναι όμορφο και οι Καριάτιδες και το ωραίο ψηφιδωτό με τον Άδη την Περσεφόνη και το Ερμή είναι όμορφα. Πιο μέσα που μπήκαμε βρήκαμε και το σκελετό και βρήκαμε ότι είχε λαντηθεί και ο τάφος και βλέπουμε και τώρα ψάχνουν να βρούνε τι με το DNA, πας και βρούνε την ταυτότητα του νεκρού. Πλην όμως αυτό που ήταν ακραία σκανδαλώδες και δημιουργεί πολλές σκέψεις και συνδέεται βέβαια με τα προηγούμενα που είπα πιο πριν για τους πολιτικούς και για το που ανήκει η χώρα, ήταν που πήγε η επικεφαλής εκεί αρχαιολόγος, η Μενδώνη, και έδωσε αναφορά για τα ευρήματα στον Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Και μπαίνει ερώτημα, δηλαδή, τι είναι ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος και αν είναι κάτι που για μένα δεν είναι τίποτε, είναι απλώς ένας προϊστάμενος μιας θρησκείας. Επιμένουν διάφοροι ότι σώνει και καλά, είναι στο θεσμικό πρόσωπο και ξέρω εγώ. Εντάξει, δικαιωμάτως, αν θέλουν να έχουμε θεοκρατία, τον βάζουμε.
Αλλά μέχρι εκεί, από εκεί πέρα, μία αρχαιολόγος να πηγαίνει να δίνει αναφορά για τα ευρήματά της στον αρχιεπίσκοπο. Ναι, μου φαίνεται και εμένα παράλογο. Σε έναν ξένο, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο που το βλέπει έτσι απ' έξω, ουδέτερος άνθρωπος, ότι τελικά μήπως βρούνε και τίποτε και δεν συμφέρει τις απόψεις της Εκκλησίας και το καταστρέψει. Δηλαδή είναι και λάθος κίνηση και από τη μεριά τους, δηλαδή στρατηγική κίνηση. Όπως πήγαν και κάνει και την αυτοκαταμέτρησή τους με το Χριστόδουλο και μετρηθήκαν 3,5 εκατομμύρια και από το 95% που λέγανε ότι είναι αποδείχθηκε ότι είναι 35, που αυτό είναι αυτογκόλ αυτά. Εδώ είναι ένα άλλο αυτογκόλ. Δηλαδή μπαίνει και ερώτημα πλέον, αυτά που θα μας δείξουν είναι όντως αυτά που βρέθηκαν ή αυτά που πέρασαν από το φίλτρο. Και γενικά, αντί να δίνονται απαντήσεις, ανοίγονται περισσότερα ερωτήματα με την υπόθεση Αφίπολη, και πόσο μάλλον όταν έχουμε μαρτυρίες ότι αυτό ήταν γνωστό το σημείο, και επίσης ότι αρχές του 20ου αιώνα το είχαν σκάψει και όλα οι Εγγλέζοι και είχαν μπει μέσα. Τώρα το τι ακριβώς γίνεται, αυτό νομίζω θα το δείξει η ιστορία αρκετά αργότερα από τις μέρες που ζούμε εμείς. Μετά από καμία δεκαετία, 20ετία, ίσως μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμφίπολη. Για την ώρα εγώ σταματάω απλώς ότι καλοδεχούμενα τα οποιαδήποτε βρήματα, όπως και στη Βεργίνα που πηγαίνουμε και βλέπουμε, αν αύριο μπορούν οι Έλληνες και βλέπουν κάποια πράγματα στην Αμφίπολη, ασχέτως του τι έχει κλαπεί, τι έχει αποκριβεί, τι έχει παραποιηθεί, τουλάχιστον αυτό θα είναι ένα από τα πολλά που μπορούν να τους αυξήσουν την εθνική τους αυτογνωσία. Για μένα εκεί είναι το θετικό και σταματάω εκεί. Τα άλλα όλα που είπα πιο πριν είναι περισσότερα ερωτήματα που βάζουν παρά να απαντήσουν. Ναι, γιατί το να βγαίνουν και να λένε, ας πούμε, ότι ουσιαστικά τελειώνει εδώ η ανασκαφή. Πώς είναι δυνατόν να τελειώνει εδώ ένα σκαφί όταν έχουμε μία περίμετρο 500 μέτρων. Έχουμε μπει, έχουμε διανύσει 26 μέτρα στην ακτίνα. Βρήκαμε ένα, ας το πω, φρεάτιο με ένα κυβωτιόσχημο τάφο με σκελετό. Τα 500 μέτρα μάρμαρο γύρω-γύρω χτίστηκαν μόνο και μόνο για ένα κυβωτιόσχημο τάφο 20 μέτρα μέσα και 10 μέτρα κάτω. Δηλαδή, ναι. Και το χειρότερο ερώτημα. Σαν να λένε το Δημοκράτη χαζό, ας πούμε. Ναι, και το χειρότερο ερώτημα είναι, δηλαδή, γιατί ενδιαφέρεται ο προκαθήμενος της Εκκλησίας. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι σαν κάποιος να κάνει ένα σκαφί, ας πούμε, στη Ρώμη για να βρει, ξέρω εγώ, τον τάφο του. Κάνουν να πούμε του Μάρκου Αυριλίου, βέβαια δεν έχει αποτεπρωθεί. Αλλά τέλος πάντων κάτι αντίστοιχο να βρει. Και ένα μουσουλμάνο ηγέτη. Όχι, να πάει στον Πάπα και να δώσει. Δηλαδή, προτού ενημερώσει, ξέρω εγώ, τον υπουργό ή οτιδήποτε άλλο τον πολιτισμό, να πάει στον Πάπα και να του δώσει ρεπόρτο για το τι βρήκανε και τι κάνανε. Ή αντίστοιχα, όπως είπες πολύ σωστά και αυτό, στη Συρία ή στο Ιράκ που τώρα κατασπαράζονται, πριν από 20 δεκαετίες που ήταν όλα ήσυχα, να κάνανε μια ανασκαφή και να πήγαινε κάποιος εκεί στον αρχιημάμι εκεί πέρα, ποιος είναι ο θρησκευτικός αρχηγός, και να έδινε ρεπόρτο για το τι βρήκανε. Κάπου μπαίνουν κάποια ερωτήματα πια και σε λογικό επίπεδο και λες τώρα τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα. Θα το δούμε και σε άλλες εκπομπές, κυρίες και κύριοι. Από εδώ και πέρα, τι περιμένουμε από το Βλάση Ρασιά? Από το Βλάση Ρασιά, υγείας επιτρεπούσης και θεών θελόντων, θα υπάρξει ένας βομβαρδισμός από εκδόσεις βιβλίων που έχουν δουλευτεί τον τελευταίο καιρό, αλλά λόγω κυρίως οικονομικών έτσι, προβλημάτων, είχε ανασταλεί η εκδοσή τους. Θα βγει ο δεύτερος τόμος των σεμιναρίων για τις αρετές, που είναι αυτές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο πρώτο. Είναι ένα ολοκληρωμένο, και μετά θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διδασκαλίας για τις αρετές μας, που ελπίζω κάποια στιγμή, και όσοι τα διαβάσαν το εύχονται επίσης, κάποια στιγμή σε ένα κυρίαρχο ελληνικό κράτος να διδάσκονται αυτά στα παιδιά μας. Υπάρχει μια θεολογία ηλιακών θεοτήτων, Ηρακλέους, Πανός, Ασκληπιού. Υπάρχει συνέχεια του βιβλίου Λεμιτόμος Αρετή που έγραψε για τη Γαλλική Επανάσταση. Υπάρχει η Γαλλική Επαναστατική Παράδοση του 19ου αιώνα,
που ενδιαφέρομαι να δείξω τη συνέχεια της Γαλλικής Επανάστασης, δηλαδή αναφέραμε και πριν Καρμπονάρους και τα λοιπά, τότε που η Επανάσταση στην Ευρώπη, κυρίως με Γαλλία και Ιταλία έχει να κάνει αυτό, το ζητούμενό της ήταν το έθνος και η πατρίδα. Βέβαια, εκπλήσει πολλούς αυτό, γιατί αυτοί έχουν ταυτίσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, επαναστάσεις και κυρίως στην αριστερά με την άρνηση της πατρίδας και με τέτοια πράγματα. Αυτά πρέπει να, και θέλει το βιβλίο να δείξει, ότι αυτά είναι φαινόμενα μετά την πτώση της Κομμούνας του Παρισιού το 1871, που πλέον όταν αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκαν στις εξορίες ή κάτω από το χώμα ή στις φυλακές, μπόρεσε πλέον η γερμανική μαρξιστική αριστερά να προελάσει και να φέρει αυτά τα πράγματα που χαρακτηρίζουν αυτό που ξέρουμε αριστερά στον 20ο αιώνα, δηλαδή διεθνισμό, οικονομισμό, όλα να τα μετράμε με ποιος έχει τα μέσα παραγωγής, λες και αυτό είναι το πρόβλημα της ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος έχει σημασία και δεν μπορεί να αφήσει έξω από το αίτημα, οποιοδήποτε αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη ή καλύτερο κόσμο, τον ανθρωπισμό όπως τον όρισαν οι Έλληνες. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι μία αυταξία, όχι ότι είναι το, κάτι το ανώτερο των πάντων, αλλά είναι μία αυταξία. Είμαστε έλογα όντα, δηλαδή έχουμε μέσα μας τον λόγο, δηλαδή ένα τμήμα του θεϊκού στοιχείου. Κατά κάποιο τρόπο είμαστε υποάνθρωποι, υπάνθρωποι που τίνουμε προς τον άνθρωπο, δεν τιμούμε την ανθρώπινη ιδιότητα, γιατί μέχρι τώρα παράλογα και άθλια συμπεριφέρεται το είδος μας πάνω στον πλανήτη και ο ένας τον άλλον, αλλά ο άνθρωπος με κεφαλαίο α είναι μια αυταξία, είναι κάτι το ιερό. Αυτό το είχαν καταλάβει πρώτα οι Έλληνες και μετά το πήραν και μέσω της Χουμανιτάς και οι Ρωμαίοι και αργότερα χρησιμοποιήθηκε ο όρος ως humanism στην αναγέννηση κτλ. Το ότι πρέπει να περάσεις τις αναφορές σου υποχρεωτικά μέσα από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη για να, και τη φιλοσοφία τους και τον ουμανισμό και τον ανθρωπισμό όπως τον όρισαν, στην οποιαδήποτε αναφορά σου προς ένα καλύτερο μέλλον και μια καλύτερη ανθρωπότητα, αυτό θέλω να καταδείξω, και αν αφαιρέσεις από αυτό το αίτημα που έχεις για ένα καλύτερο κόσμο ή για μια ανατροπή των πραγμάτων για κάτι καλύτερο, αν αφαιρέσεις τον ανθρωπισμό και αφήσεις τα υπόλοιπα όποια και να είναι, πολύ εύκολα καταλήγεις είτε στους εθνικοσοσιαλιστές του Χίτλερ είτε στους ερυθρούς χμέρ του Πολ Πότ που σκοτώναν ανθρώπους επειδή φοράγαν γυαλιά, άρα διαβάζανε. Είναι πολύ λεπτά πράγματα αυτά. Ο ανθρωπισμός και η υποχρεωτική πορεία μέσα από τον ελληνισμό και αυτή που ξέρουμε σαν κλασική παιδεία, δεν μπορεί να αφαιθεί στην άκρη, δεν μπορεί να προσπεραστεί. Όσοι δεν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν, καλύτερα να μην φτιάχνουν ιδεολογίες, γιατί με μαθηματική ακρίβεια θα καταλήξουν σε τέρατα. Είναι υποχρεωτική σύμβαση για οποιοδήποτε σύστημα ιδεών ευαγγελίζεται ένα καλύτερο κόσμο, να περιέχει μέσα τον ανθρωπισμό. Με την έννοια που το εξήγησα, όχι της ελεημοσύνης και της φιλανθρωπίας όπως νομίζουμε σήμερα. Φιλανθρωπία βέβαια σημαίνει κάτι άλλο για εμάς, το να ακριβώς να σέβεσαι τον άνθρωπο, όχι να κάνεις ελεημοσύνες. Και ουσιαστικά να ξεφθυλίζεις τον άνθρωπο, να κάνεις μια λαζονική κίνηση βοήθειας. Ανθρωπισμός είναι, όπως το έβαλα πιο πριν, η αναγνώριση του ανθρώπου ως αυταξία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αν δεν σεβαστούμε το είδος μας, δεν πρόκειται ποτέ και να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση που ηθελημένα θα επιδιώξει να το τιμήσει. Πιστεύω ακούσαμε πάρα πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε. Καλύτερα μην κουράσαμε τους... Είναι συνηθισμένοι. Από μένα καληνύχτα σας. Καληνύχτα και από μένα. Την επόμενη Τρίτη με Θάνο Τζίμερο εδώ στο Νεμολόγιο.